Άντε, τι θα γίνει, τι θα γίνει, ρε παιδιά. Μίλα, μας τι θα γίνει. Μου βάλατε, μας έπριξες. Μου βάλατε και τα κλαρίνα. Μεταγραφές κλείνουμε. Βάλατε και τα κλαρίνα. Κλείνουμε μεταγραφές, φίλε. Ναι, ναι. Ετοιμάζεις το έδαφος με τα κλαρίνα. Για το τι θα γίνει. Λοιπόν, για τις 4 θα ρίξω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Πάει και το καλοκαίρι. Τελειώσαμε. Χάρηκα πολύ. Για την εργασία, ναι, μην κουράζετε, παιδιά. Ένας μήνας έμεινε ακόμη. Ό,τι προλάβετε. Γιατί μετά από Σεπτέμβριο. Πόκο, πόκο, πίκι, πίκι. Εντελώς. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τρόικα. Αλήθεια λες. Έφερε τους χορηγούς μέσα, όχι. Παράδοξα. Τους ξέρουμε απ' έξω. Α, εντάξει. Εννοείται. Λοιπόν, με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, η οποία έχει κίτρινο-μαύρο χρώμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Εντάξει, έγινε κάτι το οποίο είχαμε προειδεάσει, αν θυμάστε την εκπομπή της Δευτέρας. Αναμενόμενο. Είπαμε ότι την Παρασκευή θα έρθει το χαρτί της FIFA. Μα FIFA. Μα FIFA. Μα FIFA. Ήρθε το χαρτί της FIFA, λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα, ότι... Καταρχήν σημαίνει ότι όλοι όσοι λέγανε ότι δεν πλήρωσε ο Κάρι και είναι ψέματα και μη μας λέτε τέτοιες μπουλές κτλ. Ξεφτυλίστηκαν. Ένα. Ναι. Γιατί η FIFA αναστολή, αν δώσει 50 χιλιάρικα και όχι τα 800, δεν δίνει. Τη στιγμή που πλήρωσε 300 αρέα στον Πορτίγια, 140 στον Συστόν και θα του δώσει άλλα 70 και στον Πορτίγια άλλα 50. 125 στον Ούμπιντες και 70 πόσα έδωσε στο Μαγδαλένα. Ναι. Έστειλε χαρτί στην Μαφίφα. Τώρα τι είμαστε, εφορία και θα λέμε τα ποσά. Όσα, όχι, όσα όχι, ήθελε όχι, έδωσε. Όχι, κοίταξε, επειδή τα χρήματα αυτά είναι χρέη τα οποία δεν ήταν του Καρυπίδη. Και επειδή έχει δεχτεί πολλές φορές κριτική και η κριτική έχει επίκεντρο αρκετές φορές το πόσο δυνατός ή όχι είναι οικονομικά. Όταν λοιπόν πάει και πληρώνει 700-800 χιλιάρικα χρέη άλλων, πέρα από τα άλλα χρήματα που βάζει, γιατί τα άλλα χρήματα που βάζει πηγαίνουμε στο τέλος της ημέρας και λέμε στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, είναι εταιρεία σου. Ναι, έχεις κάποιες δικαιολογίες στον κορονοϊό, έχασες έσοδα κτλ. Είναι εταιρεία σου όμως. Εσύ πρέπει να βρεις τον τρόπο να δώσεις λύση. Τα συγκεκριμένα όμως χρήματα δεν είναι εταιρεία σου, δεν είναι τα δικά του χρέη. Όταν ήρθε το 2015, του είπε ο κύριος Κοντονής, μηδέν είσαι. Ναι. Έτσι. Και έτσι. Το κράτησε μέχρι τώρα το καράβι. 2 συνεχόμενα χρόνια ο Άρης βγαίνει στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη γάμα εθνική που την πήρε ο Καρυπίδης. Δεν λέμε ότι όλα είναι άψογα και καλά κτλ. Έχει και θεματάκια, έχει και τα προβλήματά του, έχει και κάποια ζητήματα στην οργάνωση της ομάδας κτλ. Καλά, εντάξει, αυτά. Όλα δεν γίνεται. Υπάρχουν αυτά στην καθημερινότητα, αλλά όταν ο άλλος τώρα με 150 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει και δεν θεωρεί τα δελτία, τι να πούμε στον Καρυπίδη τώρα για οργάνωση. Θα γυρίσει να πει, αγόρι μου, τρελός είσαι. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε και είχε 12 δελτία. Χωρίς δελτία. Τι να μου πει τώρα εμένα. Με 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Εντάξει, και εγώ το παλεύω. Το παλεύω με 5 εκατομμύρια μπάτζετ, προσπαθώ. Συγγνώμη, όταν λέμε οργάνωση, επειδή βλέπω ότι πολλοί το λένε και όλοι οι ξερόλες, τι εννοούν θα δηλαδή. Θα σου πω. Κάποιοι πέρα από τους προπονητές του πικτρολογίου, το τώρα γίνανε και στελέχοι ποδοσφαιρικών ομάδων του και μαρκετίστες και λογιστές και απ' όλα. Στο οργάνωση έχουν την αίσθηση αρκετοί φίλοι και καλά κάνουν γιατί απαιτούν από την ομάδα τους. Έχουν την αίσθηση όμως ότι ενώ η ομάδα ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, χωρίς γήπεδο. Ναι. Με εγκαταστάσει στο Ρήσιο, βγάλαμε τον Σαριόγλου τον Αντώνη πριν καμιά εβδομάδα εδώ πέρα στην εκπομπή, ναι, και είπε: όταν έφυγα εγώ επί Κούπερ, ήταν 5 φορές χειρότερο το Ρήσιο. Του λέω: ρώτα το Δελιζήση πώς ήταν στη Β' Εθνική το Ρήσιο. Μιλάμε για αχούρι, έτσι. Για ποντίκια να περπατάνε. Και πήγε, ναι, και το έφτιαξε και αυτό. Ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Σύγχρονο. Δεν είναι τη Μπαρσελόνα, αλλά στην Ελλάδα είναι σύγχρονο. Okay, δεν είναι σαν του Ολυμπιακού, παιδιά. Δεν είναι σαν του ΠΑΟΚ. Στη Μεσύμβρια, που έχει ρίξει ο άλλος 5 εκατομμύρια εκεί πέρα. Αλλά είναι ένα αξιοπρεπέστατο, πολύ καλό που ο ποδοσφαιριστής χαίρεται να πηγαίνει. Με τις ανές του, τα λουτρά του, τις σάουνές του, τα όργανα γυμναστικής, αυτά που χρειάζεται σε ένα αθλητικό κέντρο. Ο Άρης λοιπόν δεν είχε γήπεδο. Το γήπεδο ήταν σε τραγική κατάσταση στο Βικελίδη. Εγκατελειμμένο, δεν υπήρχε τίποτα. Όλο σκούριο, γάμα εντάξει, παιδιά, το έφτιαξε. Όχι, γιατί μου ερώτησε τι σημαίνει. Ναι, δεν είναι μόνο τώρα αυτό, αλλά είναι ένα δείγμα. Το έφτιαξε. Έφτιαξε το χλωτάπιτα. Που έβαλε αυτόν τον υβριδικό, τον καλό κτλ. Άψογο. Ναι. Έφτιαξε το Ρήσιο. Αυτό είναι λεφτά, παιδιά. 500. Είναι λεφτά. Δεν είναι μια ανακαίνιση σπιτιού. Εδώ μια ανακαίνιση σπιτιού κάνει και δίνει 45 χιλιάρικα. Πόσα? 40-50. Όχι. 10. Ωραία, 20. 10 το πολύ. 10. Ωραία. Στην ανακαίνιση του σπιτιού. Τι θα κάνει, δεν θα πλακάκια θα βάλει. Κώστα, εγώ που έκανα πριν από 15 χρόνια τα παιδιά. Εσύ είσαι Bonviver τώρα, εντάξει. Όχι, όχι, όταν παντρεύτηκα τη γιαγιά μου το σπίτι. Που ήταν του 63. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
έβαλα τρία, έβγαλε. Έβγαλα τα πλακάκια. Το άλλαξε όλο. Φυσικά, τι θα το κάνει. Ανακαίνιση πρέπει. Τι θα κάνει, να μείνει στο 63. Απέσει. Σωλήνε, μολύνε, παπαλίνε. Όχι, βάλε πετρέλαιο, όχι, βάλε πλακάκια. Όχι, έχει κοστίσουν χρήματα. Εντάξει, τα κάγκελα, τέτοια. Καινούριο σπίτι έκανε. Σκέψου λοιπόν σε γήπεδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φτιάχνει τα έκανε όλα. Είπαμε... Φτιάχνει την μπουτίκ που επίση δεν υπήρχε. Και τώρα την ξαναφτιάχνει, τη μεγαλώνει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί πήγε ο Πατσατζίδης, είδε κάτι Ντόρτμουντ, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, αυτή είναι ωραία. Φτιάχνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Ωραία. Φτιάχνει ομάδα. Από γάμα εθνική. Σημαντικό. Ανεβαίνεις, προχωράς, τρως μια σφαλιάρα, γιατί μένεις δεύτερη χρονιά β' εθνική. Μείνουν 1,5 εκατομμύριο ήταν αυτό. Έτσι. Με μηδαμινά έσοδα στη σωστό, β' εθνική. Σωστό. Ανεβαίνεις και φτιάχνεις μια ομάδα πλέον που παίζει τα δύο χρόνια που είσαι στην Α' εθνική στην Ευρώπη. Σωστό. Χρειάζεται να κάνεις και άλλα πραγματάκια. Τι, ποια είναι τα άλλα πραγματάκια? Εκεί που έχεις δύο στελέχη στα γραφεία σου, να έχεις τέσσερα στελέχη. Γιατί στα ρε παιδιά σου. Να έχω τέσσερα, να κάνω τη δουλειά. Γιατί χρειάζονται. Έλα μου, ρε τώρα μάθατε όλοι. Χρειάζονται. Άσε ρε τώρα, πλέον εσύ 1,5 χιλιάρικο το μήνα και σημαίνει. Κώστα, εγώ που έχω διατελέσει ειδικά στη συγκεκριμένη ομάδα, ναι, λέω ότι χρειάζεται. Εχθρό του καλού είναι το καλύτερο, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, εννοείται. Ανακοίνωση ΠΑΕΑΡΙΣ πριν από δευτερόλεπτα. Εναντίον μας. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοινώνει ότι οι ενέργειες για άρση των δύο μπαν είχαν σήμερα αίσιο τέλος και με τη σφραγίδα της FIFA. Κατόπιν αλληλογραφίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, η ΠΑΕΑΡΙΣ έχει ξανά από σήμερα το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών, γεγονός που ανοίγει το δρόμο ώστε να προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Η ΠΑΕΑΡΙΣ θέλει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, κύριο Αγγισίλα Τουμαζάτο, oh, που εργάστηκε νυχθημερών το τελευταίο διάστημα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, αλλά και τον νομικό μας κύριο Κωνσταντίνο Ζέμπερη, που έφερε σε πέρας μια δύσκολη αποστολή με απόλυτη επιτυχία. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατή. Δεύτερη ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Συγχαρητήρια. Όχι, η ίδια είναι. Περίμενε. Ναι. Μισό λεπτό. Γκόλι Μάντσεστερ! Κι άλλο γκόλι Μάντσεστερ! Το άλλο δεν είναι ανακοίνωση, Κώστα, είναι ενημέρωση. Εναντίον μας. Ναι. Ο Καρυπίδης, επίσημα πλέον το λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ, την άλλη εβδομάδα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει γνωστή η μέρα και η ώρα. Πολύ ωραία. Θα λείπω. Λοιπόν. Κι εγώ. Λοιπόν. Ωραία. Άρα και επίσημα από την ΠΑΕ, κάτσε να δω και τι άλλο. Αν υπάρχει κάποιο άλλο νέο εδώ από τους φίλους μας. Όχι, αυτό είναι που σας είπα. Δηλαδή με λίγα λόγια, πανηγυρίζετε τώρα, ας πούμε, μου λες. Δεν πανηγυρίζουμε. Θα έρθει και πήρε το πρωτάθλημα. Το αυτονόητο έκανες, Καρυπίδα. Δεν το είναι αυτονόητο. Κώστα, γιατί δεν ήταν δικά του χρέη. Και τι, δεν θα μπορούσε να παίξει η ομάδα όμως. Να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ άμα πάω σε ένα μαγαζί. Εντάξει, να μην το πούμε. Άμα πάω σε ένα μαγαζί. Να μην το πούμε, ένα συγχαρητήριο. Να το πούμε, εννοείται. Χίλιες ώρες. Αλλά. Ε, αυτό δεν είπαμε κάτι άλλο. Είδες, εμείς να λέμε κάτι άλλο. Δεν θα βγούμε στο Λευκό Πύργο. Φυσικά και δεν βγούμε στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο θα βγούμε μόλις πάρουμε το κύπελο φέτος. Και ρίξουμε άλλα βιβλία και άλλες τεσσάρες. Μάλιστα. Εγώ σου είπα. Η επικοινωνία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δες λοιπόν τώρα η άρση του μπαν. Πώς παίζει στα μίντια και πώς έπαιξε σοκ. Μπαν. Πριν από 4 μήνες ήταν. Το Γενάρη. Και αυτά και... Σοκ με Ντουρμισάη. Διαλύεται ο Άρης, γράφανε. Διαλύεται ο Άρης, έγραφε. Το μέσο των αποκλειστικών που μου βγάζει Μπαλοτέλη. Υποδιάλυση. Φεύγουν όλοι. Εκεί ήσουν κάποτε, νομίζω, έτσι είναι. Στο Sport Time ήμουν εγώ που κάποτε. Πότε ήμουν. Το Sport Time το έγραψε. Το Μπαλοτέλη Sport Time. Λοιπόν, Μπαλοτέλη. Σούπερ 9. Ρε παιδιά. Κάπου το είδαν. Τι? Κάπου το με το manager, κάτι κάπου. Η πλάκα ποια είναι, ότι αν ανοίξει το κείμενο, καταλαβαίνει δεν υπάρχει, αφού σου λέει μέσα ότι είναι μια πολύ δύσκολη, καθώς το κασέτ του είναι στα 6 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε πολύ. Τότε τι το γράφει. Ιστερόγραφο, ευχαριστούμε πολύ για το κλικ. Αυτό πρέπει να λέει. Κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 6 εκατομμύρια. Ο Άρης έχει 5 εκατομμύρια budget. Για να πάρει έναν παίκτη 6 εκατομμύρια. Μη λες τέτοια γιατί θα σε ξεφωνήσουν πάλι και θα λένε ότι έχουν τις ειδήσεις. Στα παπάκια μου δεν είναι. Και εσύ, είναι... εσύ τίποτα. Κώστα. Κώστα. Μπερτόλιο. Σάκιτς. Τι είναι αυτό. Οι παίκτες. Μπερτόλιο Σάκιτς. Τι κλείσανε, δεν είδα καμιά ανακοίνωση. Συγγνώμη, δεν είναι η Καϊρακλής. Πήκε, πήκε. Που μας έλεγε στη Δευτέρα δεν υπάρχει ανακοίνωση για τον Ζιάκο. Γιατί τον ανακοίνωσες. Εντάξει, να κάνουμε έτσι. Να υπάρχει. Πόκο, πόκο. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν. Κάτι δεν ακούω καλά σε σένα, δεν ξέρω γιατί. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Έχεις δίκιο, Κώστα. Λοιπόν, θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από εβδομάδα.
Από Δευτέρα θα αρχίσει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από την ΠΑΕ Άρης. Μετά τις 12.30 θα σας πω και περισσότερα, με ονόματα δηλαδή θα σας πω, για να προχωρήσουμε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι, δεν βλέπω τον. Έλα, μην στέλνετε μηνύματα την ώρα που κάνει εκπομπή, ρε όχι, παιδιά. Όχι, είναι μεταγραφή. Και στέλνετε και σε μένα. Είναι μεταγραφή αυτή που μου στείλανε. Ένας από τους παίκτες έρχεται, το ξέρω. Ο Τσάκιτς. Α, μου λέει ο άλλος, δεν είναι 6 εκατομμύρια λέει το κασέ. Ακούγεται ότι έχει 6 εκατομμύρια πρόταση από τους Los Angeles Galaxy. Να δώσουμε 6,5 να τον πάρουμε εμείς τότε. Ναι, βέβαια. Ρε και εσύ! Να τρέξουμε να το προλάβουμε μας τον πάρει η Galaxy. Πέρσι λέει στην Πρέση είχε 1 εκατομμύριο. Ωραία, να τον πάρουμε. Εντάξει. Ο οποίος είναι, επίσης είχε και 105 κιλά στην Πρέσια. Σαν και εμένα έχει γίνει. Χρυσανθέ. Ναι. Δεν συζητάμε τώρα αν είναι παιχτάρα ή όχι. Λέμε ότι δεν είναι εφικτή μια τέτοια Κώστα, περίπτωση. Κώστα, άκου να σου πω κάτι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και ακόμη και ως marketing τον παίρνεις. Κώστα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι όντως ικανότατοι ποδοσφαιριστές, αλλά σε συλλόγους όπως ο Άρης, το μόνο που μπορούν να σου δημιουργήσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι πρόβλημα. Διότι ο Μπαλοτέλη, ο οποίος είναι τρελός έτσι κι αλλιώς, όταν πρώτη του μηνός ναι. δεν θα πληρωθεί και θα τον πάρει ο Κάρη και θα του πει να είχαμε μπαν και αυτό και όχι και δεν έβαλε τα λεφτά η Νόβα. Η Νόβα. Και θα σε πληρώσω στις 10 του μήνα, θα κάνει την ομάδα τα να πού. Οπότε να σοβαρευτούμε λίγο με τέτοια πράγματα και θέματα. Να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ο παίκτης, θα μας πεις ποιος είναι ο παίκτης. Ποιος παίκτης? Δεν είπες ότι παίκτης. Μουλά Χασάνοβιτς. Ποιος θα έρθει πρώτος? Ναι. Θα έχει. Ο Άρης θα ανακοινώσει από εβδομάδα τον Μπερτόλιο. Ή από εβδομάδα. Σήμερα θα ανακοινώσει. Τη Δευτέρα θα του ανακοινώσει. Τον Μπερτόλιο μπορεί να περιμένει να έρθουν, ρε φίλε. Να του δείχνει με φωτογραφίες και έτσι να του ανακοινώνει. Συμφωνία υπάρχει ήδη με τον Μπερτόλιο. Έχει κλείσει αυτός, έχει υπογράψει κιόλας το προσύμφωνο γιατί υπήρχε το μπαν. Τώρα θα υπογράψει το κανονικό συμβόλαιο. Μπερτόλιο ένας έρχεται σίγουρα. Σάκιτς επίσης έχει συμφωνήσει προφορικά. Είναι και αυτός με αυτά τα προσύμφωνα που τους, κατά κάποιο τρόπο τους έδαινε. Όχι απόλυτα, αλλά εντάξει, ήταν δεσμευτικό αν θέλει να τηρήσει το λόγο του ποδοσφαιριστής. Σάκιτς θα έρθει κι αυτός. Δύο. Τι είναι αυτός ο Σάκιτς? Δεξί μπακ και όλη την πλευρά και αμυντικό χαφ. Παλιά έπαιζε στον Ατρόμητο κάποια στιγμή. Στουρμ Γκράτς. Έχουμε εικόνα δηλαδή. Έχουμε εικόνα και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει βάλει και γκολ στον Άρη. Καλά, γκολ στον Άρη έχουν βάλει όλοι. Δύσκολα, Κώστα. Πώς δύσκολα? Πέρσι στο 4-2 του Ατρομήτου επί του Άρη. Έβαλε το 1-0. Έκανε το 1-0. Μια χαρά. Ένα καλός ποδοσφαιριστής. Κουέστα. Θα ανακοινωθεί και αυτός. Τρεις. Κουέστα. Ο Άρης παλεύει να πάρει το Σαντίκου, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δίνει 350, ο παίκτης θέλει 500. Αλλά επειδή ανήκει στην Λεβάντε, νομίζω. Λεβάντε. Τέλος πάντων. Στην Ισπανία σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, στη Χετάφη. Εκεί, στη Λεβάντε είναι νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι, Λεβάντε, Λεγανές, μία από αυτή. Εντάξει. Ενδεχομένως να καλύψει ένα ποσό η ισπανική ομάδα, οπότε είμαστε OK. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Πάλι άλλος. Τι άλλος. Πάλι άλλος να πληρώσει. Αγόρι μου, έχει 500 χιλιάρικα συμβόλαιο, γιατί να τα αφήσει. Ουφ. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο παίχτη. Θα μας πεις τώρα και κάτι άλλο ή να πάμε για διαφημίσεις. Τι θέλετε να σας πω. Πες μας μεταγραφές. Εδώ από το πρωί βλέπω από το μπαν και αυτό ναι, και τέτοια. Εντάξει. Όλα καλά. Κάτσε λίγο να στείλω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου. Τουλάχιστον ο Άρης κάνει μεταγραφές. Πού κάνει, δεν έκανε ακόμα καμία. Εντάξει, θα κάνει τώρα. Θα κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πήρε το ΣΒΑΜ. Παιχτάρα. Ήρθε. Παιχτάρα. Το δεκάρι της Rapid Viennes. Τι, δεν κατάλαβα, εσύ πήρες άλλον. Εσύ πήρες άλλον. Κωστά. Εσύ παρακαλούσες να πουλήσεις τον καλύτερο σου παίκτη. Ναι. Για μπας και πίκι πίκι ποκο ποκο. Ο ΠΑΟΚ παρακαλεί να τους πουλήσει όλους, Κώστα. Όλους. Τους έχει βγάλει όλους. Μόνο τον Ακπομ. Τι? Ακπομ, Γιαννούλη, Λιμιό. Όλους. Γιατί? Όλους. Και δεν μπορεί να ανανεώσει τον εμβληματικό αρχηγό του. Γιατί άραγε? Δεν μπορεί να ανανεώσει τον κορυφαίο του αμυντικό χαφ. Αν στον Άρη έφευγε ο αρχηγός του έτσι. Δεν έφυγε. Και... αν στον Άρη, Κώστα, γινόντουσαν αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, θα είχατε κρεμάσει εσύ πρώτος
που το παίζει φιλοπαοξή τελευταία, τον Καρυπίδη ανάποδα. Σκέφτεσαι στον Άρη να μην είχαν θεωρηθεί δελτία. Καταρχήν θα ξεκινήσει το μάτς όπως δεν είχε ξεκινήσει με τον Αθηναϊκό. Που βγαίναν μετά και κάνανε καζούρα με τα δελτία και το λεωφορείο. Τα θυμάσαι αυτά? Ή τα ξέχασες το 97? Που βγήκαν με τα δελτία και είχαν τα ονόματα των παιχτών. Η υπόθεση των δελτίων είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ξεφτύλα για επαγγελματική ομάδα όλων των εποχών. Το έχουμε πει αυτό τελείως. Ναι, και το μεγαλύτερο όλοι. Σκάνδαλο, Κώστα, γιατί δεν τιμωρήθηκαν. Αφού συνένεσε ο αντίπαλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εντάξει, δεν φταίει. Όχι, Κώστα. Δεν είναι μόνο. Αυτοί λένε κάναμε το λάθος. Δεν είναι μόνο επειδή συνένεσε ο αντίπαλος. Είναι σκάνδαλο γιατί στα προηγούμενα τρία παιχνίδια οι διαιτητές που έπρεπε να ελέγξουν Κώστα δεν έλεγξαν Κώστα. Και πέρασε τρία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ χωρίς να τιμωρηθεί. Ξέρεις τι σημαίνει, Κώστα, 12 δελτία από τα 20. 8 παίκτες κατεβαίνεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Κώστα? 8 παίκτες κατεβαίνεις. Μηδενίζεσαι, Κώστα. Ξέρεις τι σημαίνει να μηδενιστεί σε τρία παιχνίδια, Κώστα? Αποβολή από το πρωτάθλημα, Κώστα. Χρυσανθέ. Και όλα αυτά, Κώστα, δεν έγινε τίποτα, Κώστα, Κώστα. Χρυσανθέ. Από τη στιγμή που συνένεσαι ο αντίπαλος. Ξαναλέω. Τελείωσε το θέμα. Ο αντίπαλος συνένεσε, Κώστα, αλλά η ευθύνη είναι των διαιτητών. Ο διαιτητής έπρεπε να πει. Όχι, έπρεπε. Ο διαιτητής λέει ότι με συνένεσε. Δεν υπάρχει συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση. Απαγορεύεται να παίξεις όπως έγινε στο Αθηναϊκό Άρης, ναι, Κώστα. Που πήγατε και είπατε κλείστο δελτίο, κλείστο φιλογόνο, το χάσαμε. Και σας έλεγε ο άλλος, παιδιά. Κώστα, αυτό που λες είναι ψέματα. Εσχρό ήμουν εκεί. Πού ήσουν? Εκεί. Στο Βίρονα. Εσύ τα ξέχασες. Όχι, Κώστα, δεν ξέχασα καθόλου. Δεν είπε ποτέ ο Άρης αυτό το πράγμα. Έτσι κυκλοφορεί. Άσε την κυκλοφορεί. Εγώ ήμουν εκεί. Έτσι τα κυκλοφορεί. Έφερε κανονικά, ναι. 3 και 27. 27 λεπτά μετά τα έφερε. 12 λεπτά μετά την προθεσμία που έδωσε ο Μπίκας. Που φυσικά ανταμείφθηκε μετά και έγινε αρχιδιαιτητής. Ο Μπίκας. Αρχίσαμε πάλι. Πογιώστο στον ΠΑΟΚ. Ναι, προπονητής. Επειδή τα ΠΑΟΞεις τώρα έριξε το 97 τον Άρη, ας πούμε. Δεν είπα ότι έριξε το 97 τον Άρη. Ναι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Να είχατε τα δελτία κι εσείς, όπως και αυτοί. Αυτοί τα είχανε. Όχι. Εγώ τιμωρήθηκα. Τα είχανε, δεν τα είχαν θεωρημένα. Εγώ τιμωρήθηκα. Αυτοί τιμωρήθηκαν. Όχι. Τότε τι με λες. Και τι φταίμε εμείς τώρα, ρε φίλε. Τέσσερα μάτς χωρίς δελτία παίξανε. Άντε από εδώ τώρα. Ο Αθηναϊκός συνένεσε. Τι να συνενέσει, ρε. Τι να συνενέσει! Αθηνά η καρά. Άιντε από εδώ, συνένεσαι. Συνένεσαι. Εσύ ναι, είπε παιδιά να παίξουμε. Βρήκα τον τρόπο να το κουκουλώσουν. Και τιμωρηθείτε μετά. Δεν υπάρχει συνένεση. Δεν λέει πουθενά ότι αν συνενέσει η ομάδα. Είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινήσει το μάτς. Εντάξει, να του τιμωρούσε. Υποχρεωμένος είναι. Να τιμωρηθείτε. Είδαμε τιμωρία. Άιντε! Να τιμωρηθείτε. Σκανδαλάρα ολκή τώρα. Σε παρακαλώ. Ο άλλος είναι τηλεφωνητικό μήνυμα. Μιλάς και εσύ βρεκούσι τόσα χρόνια ήσουν κρυμμένος από ντίκι στα υπόγεια. Όταν η ομάδα των Χορτατζίδων έκανε περιοδία στα χωριά και τώρα που κάνατε μια μέτρια ομαδούλα, νομίζω ότι έπιασε τον παπά από τα. Άσε μας, ρε φίλε, και εσύ τώρα. Τι μας λες τώρα. Σε 2-3 χρόνια θα έχεις 37 μπαν και θα αρχίσεις πάλι το αγροτικό. Και εσύ σε 2-3 χρόνια θα έχεις πάρει δίπλωμα medium, αδερφέ. Κάρι, φέρε πίσω σιωπή να μας τρελάνεις. Έτσι. Και με μια 400. Και με μια 400 Βιερίνια, φίλια από τα Γιάννενα. Αυτά είναι τα χαζά που μας φάγανε στην πόλη. Φίλε, αυτά τα σάλια. Χουλιάμα κάνει ο άνθρωπος. Τι χουλιάμα. Εδώ μας κάνει μια ώρα χουλιάμα με τις μπούρδες. Τι μπούρδες. Είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα σε επαγγελματικό σύλλογο όλων των ναι, εποχών. Ναι, αλλά λες. Δεν λες ότι έπρεπε να τιμωρηθεί, Κώστα. Έπρεπε τι να, να το κάνω χωρίς συνέπειες ξεφτύλα. Και ο Ολυμπιακός έπαιρνε όπως έπαιρνε τα πρωταθλήματα, αλλά τα έπαιρνε. Σήκωνε τις κούπες. Σήκωνε τις κούπες, αγόρι μου. Έπαιζε Champions League, τσέπωνε 30 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί γιατί λέμε. Μη σκούζεις, λέει ο άλλος. Πες του λέει να μη σκούζει. Μη σκούζεις, όχι μη σκούζεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μου λείψε ο Στέργιος και πρέπει να το κάνουμε τον Κώστα. Μας περιμένουν, μας περιμένουν. Ναι, θα σας τσιγκλίσω λίγο ακόμα κτλ. Γιατί μπορεί να ξαναπέσει στη Β' Εθνική και να έχουμε πρόβλημα μετά. Και στη Β' Εθνική να πέσω, Κώστα, θα είμαι 5 κατηγορίες πάνω από σένα. Δεν νομίζω. Άρα. Γιατί εγώ δεν θα είμαι σε καμία. Άρα δεν θα έχεις μέτρο σύγκρισης. Ανυπαρκτουά. Ούτε 25 χιλιάρικα προκαταβολή δεν είχες. Τα άμαθα. Ναι, εννοείται. Ούτε 25 χιλιάρικα και δεν λες να παίξεις. Καλά, συγγνώμη. Εγώ και εσύ να πηγαίναμε, θα ξέραμε, δεν ότι, έχω. Θα ξέραμε ότι θα έπρεπε να πήκει να δώσουμε κανένα κρουασάν. Τίποτα. Κανένα καφέ. Πήγαν εκεί πέρα. Σε κάποιον, ας πούμε. Και τους λέει. Πάει στο. Είναι σαν να πήγες στο ζαχαροπλαστείο. Να λέει, τι θα πάρετε? Ένα νεράκι. Δεν θα πάρω τίποτα, θα φύγω. Το έχει τίποτα. Κάνει φίλο με αυτό. Δεν θα πάρω τίποτα, θα φύγω. Ένα φρέντο εσπρέσο. Ναι, ναι, και λένε. Εσείς, ένα νεράκι. Καλά, ένα νεράκι. Άντε ρε. Δεν θα πάρω τίποτα, θα φύγω σε λίγο, κοπελιά.
Ακόμα χειρότερο. Λένε. Τώρα φεύγω, κάθισα λίγο. Τον κοιτάει η κοπελιά, σου λέει, αδερφέ, μία τύχη. Λοιπόν, να πούμε ότι η ανάλυση για τον μπάσκετ, την οποία περιμένει τον μπασκετικό κοινό. Έχουμε. Θα έχουμε, ναι. Θα γίνει πιθανότατα στο δεύτερο ημίωρο. Την γιατί πολύ σημαντική είδηση είπες για τον μπάσκετ του Άρη με το Αλεξάνδριο. Ότι κατατέθηκε το business plan και ότι θα αποφασιστεί από την πολιτεία. Ότι εγκρίθηκε από τα στάδια, τα και ΑΚ, πώς λέγονται αυτά. Από την Επιτροπή Διοίκησης. Έχει τελειώσει το θέμα, να ξέρεις. Το ξέρω. Μπράβο. Γι' αυτό θα στο δώσω κιόλας. Να είσαι καλό παιδί, γι' αυτό μην με πας κόντρα. Είμαι πολύ καλό παιδί. Μην παίξεις τη Νεάπολη. Νεάπολη ξυπνάει πολύ ωραίες μνήμες. Λοιπόν, η μπασκετική ανάλυση θα γίνει στο δεύτερο ημίωρο. Είχα κολλήσει δίπλα στο Μεσάικο και τον Αρμέγανε. Καλά, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Στο δεύτερο ημίωρο ή στο τρίτο, γιατί ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και άλλον παίκτη, Χρυσανθέ. Το Germain Love. Αυτό είναι καλό. Με πολύ αγάπη. Καλό είναι αυτό. Ο Ηρακλής θα ανακοινώσει, μάλλον σήμερα, αν όχι αύριο, τα διαρκεία στήριξη. Δυστυχώς τα πράγματα από ό,τι βλέπω δεν πάνε καλά. Μια χαρά θα είμαστε. 72 κρούσματα είχαμε χθες. 65, διορθώθηκε. 65. Δηλαδή. Ναι, αλλά Κώστα, πρόσχελο, γιατί πάντα δημιουργεί εντυπώσει αυτό το θέμα. Τα 16 ήταν σε δεξαμενόπλιο. Δεν με νοιάζει. Και τα 30 στις πύλες εισόδου και δεν μπήκανε. I don't care. Δεν μπήκαν μέσα. I don't care. 30. Έχουμε εγώ 30 με 40 με 50. Η Θεσσαλονίκη χθες είχε 7. 1,5 εκατομμύριο είμαστε. Σιγά να μην είμαστε και 580. Άσε τα 7 στη Θεσσαλονίκη. 7. 6 είναι αυτό στο νοσοκομείο. Που είναι το πιο ανησυχητικό. Ναι, ναι. Είναι 3 κρούσματα, δεν είδα την περιοχή. Ναι, ναι. Σε γάμο. Σε γάμο. Το ένα κρούσμα. Ναι, ναι. Είναι ο γαμπρός. Είναι ο γαμπρός. Εντάξει. Το φιλήσανε όλοι. Σωστό. Να ζήσετε. Κόλλησε 200 ναι, άτομα. Και χειραψία. Ναι. Να ζήσετε. Και φιλή. Να ζήσετε. Παλικάρι μου, αγόρι μου, γιαγιάδες, παππούδες, όλοι αυτοί. Αχ, να ζήσετε. Άρασε, και εσύ, γιαγιά, ευχαριστώ. Άρα σε 10 μέρες οι ανακοινώσεις θα είναι 100 κρούσματα. Παιδιά. Φυσιολογικό είναι, Κώστα. Στα beach bar είναι όλη αγκαλιά. Ναι, ρε φίλε. Γίνεται χαμός. Ναι, ρε φίλε. Ανοίξανε πάλι τα μασατζίδικα, τα αυτά. Πάει ο άλλος, τσαπατσού, τσακ, τσοκ. Πάει στο τέτοιο και φοράει, λέει, μάσκα. Πώς τη φοράει τη μάσκα, και η κοπέλα, πώς τη φοράει τη μάσκα, και πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Ναι, ρε φίλε. Με τη μάσκα. Ή το κάνετε από απόσταση. Μόνο αν έξανε ένα rapid γίνεται από απόσταση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε το σε λίγο. Το Agency Casino είναι μαζί μας, πρώτη ώρα εκπομπής. Είναι πάντα μαζί μας. Σήμερα Παρασκευή, Lucky 7, μια μισή ώρα. Έτσι, 7.000. Κι άλλο ένα αύριο 7.000. Και ένα την Κυριακή 7.000. 3.721. Και με ασφάλεια. Και υπαίθριοι χώροι για να καπνίζει ο Κώστας τα πουρα του και να μην μας ενοχλεί. Έτσι. Και πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Βέβαια, μόνο πόκο. Μόνο πόκο. Μόνο πόκο. Και ο λόκο. Λοιπόν, πόκο, λόκο. Break και επιστρέφουμε. Εγώ πάμε. Θα το σχολίαζα εγώ. Ναι. Αλλά πρόλαβε ο φίλος. Ναι, ναι. Τα αδέρφια μου όλοι. ΠΑΟΚτσής. Σαν και εμένα. Αυτό που βγάλαμε πρόμο για το ΠΑΟΚ TV. Ωραίο. Με τον ΑΚΠΟΜ. Και αυτός μάλλον φεύγει, με ξεπερνάει. Εντάξει, έτυχε. Άρε Χρύσανθο που θέλουμε, δέστε το βιντεάκι. Τι πρόμο τώρα, σημερινό? Δεν το είδες. Όχι. Χθες. Χθες, ενώ πολλούνταν ο ΑΚΠΟΜ. Το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Ανέβασε φυσικά το πρωτοποριακό εκπληκτικό σποτάκι. Που είναι ένας όπως είμαστε εμείς στο γραφείο του και παίζει και τα λοιπά. Και βλέπει δίπλα και τον ΠΑΟΚ. Α, ωραίο. Και βλέπει το ματς ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Από όλα τα ματς, γκολ από το ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Θα μου πεις, δεν βάζανε. Στον Άρης, αυτούς δεν βάζανε. ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Ωραία. Και είναι ο ΑΚΠΟΜ. Στην Τούμπα έχουν βάλει καλά γκολ. Άντε πάλι. Και είναι ο ΑΚΠΟΜ, είπαμε. Μόνο Βιερίνια είναι που έχει βάλει σε με την ΑΕΚ το πέναλτι. Παναθηναϊκό δεν βάλανε, 2-2 έληξε. Με Άρη, 2-2 έληξε. Με Ολυμπιακό χάσανε. Ναι. Τι ας πω, πάω Πανιόνιος. Πάω Πανιόνιος. Ο ΑΚΠΟΜ. Ναι. Πανηγυρίζει ο φίλος που βλέπει στο ΠΑΟΚ TV το. Ωραίο, εντάξει. Και βλέπει ότι πετάγεται μέσα στο γραφείο του ΑΚΠΟΜ. Ο ίδιος. Ο ΑΚΠΟΜ, ο ίδιος με φανέλα ΠΑΟΚ και τα λοιπά και πανηγυρίζουν μαζί. Ωραία, ωραίο. Ωραίο, εντάξει. Ναι, αλλά είναι ο παίκτης που, που θα πουληθεί. τι να πούνε. Καταρχήν αυτό το σκέτς έχει γίνει σίγουρα ένα μήνα πριν. Ναι. Οπότε πού να ξέρει τώρα ο υπεύθυνος. Είναι η συγκυρία όμως. Είναι η συγκυρία. Είναι, είναι ο παίκτης, είναι ο παίκτης που αναφύγει, ρε φίλε. Καταρχήν, ποιο να βάλεις. Να βάλεις τον. Ποιο ήταν το σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ φέτος. Δεν είχε φέτος, ήταν. Γκαγκαούγκας. Η Μαρούπα. Ο Μπαλτάκος. Ο Πασχαλάκης. Όχι. Ο Κρέσπο. Ούτε. Ο Μαουρίστιο.
Ούτε. Φεύγει αυτό. Αυτό έφυγε, όχι φεύγει. Ο Πολωνός, 14 γκολ. Συγγνώμη. Ο ένας έβαλε 14 γκολ και ο άλλος 10 και δεν μας αρέσουν πάλι. Τι 14. 14 έχει βάλει ο Ζιντέρσκι. Και 10 ο Ακπομ. Πού τα έβαλε τα 14. Ξέρω εγώ, στο διπλό. Στη Μεσύμβρια που είχε αέρα και παθαίναν θλάσσεις οι παίκτες και αχ καλέ. Που πήρε πάλι τον γιατρό που είχε πέρσι ο Άρης, έτσι. Ναι. Ο Πάουκ πήρε τον γιατρό του Άρη. Το ράλι έφυγε, τον έδιωξε ο Άρης. Συγγνώμη, δεν ήταν στον Πάουκ ο Ράλης. Ήρθε στον Άρη. Τότε πώς τον πήρε τον Άρη. Έλυσε ξαναπήρε τον γιατρό που είχε. Έλυσε τη συνεργασία ο Άρης με Σούσης της περίοδου. Εντάξει, ρε Χρήστα, τώρα. Και πήρε τώρα. Και τι. Καλός γιατρός. Καλά τώρα, τι. Πολύ καλός γιατρός. Αλλά δείξαμε στον γιατρό το θέμα των δελτίων. Ο γιατρός, ο επιστήμονας που βλέπει, δεν κάνει δηλαδή εγχείρηση. Το χιαστό, έπρεπε αυτός να πάει να θεωρήσει. Όχι, ο γιατρός θεωρεί. Κάτσε μισό λεπτό. Ο γιατρός θα δίνει στον υπάλληλο. Ο γιατρός θα θεωρεί. Και αν επιδείσαι και σε ομάδα, ναι. Οι ομάδες παίρνουν τα χαρτιά ένα πίκι πίκι πόκο πόκο. Πολύ πιθανό στην καέρα κλείσα σε όχι, τα έχω κάνει. Και τα πηγαίνει όλα μαζί και τα σφραγίζει ο γιατρός. Κανονικά πρέπει να εξεταστούν και οι παίκτες όμως. Εμείς τους εξετάσαμε και είχαν όλη κανονική σφραγίδα. Ποια είναι αυτή. Η Τάνια Καρά. Ωραία η Τάνια. Ωραία, μεγαλώσαμε και με Τάνια Καρά. Τη θυμάσαι στο Ρόδον. Την Τάνια, ποια Τάνια. Η Τάνια, αυτή ήταν. Η Τάνια Καρά τότε πρωτοξεκινούσαν όλοι αυτοί. Βέβαια. Ο Βέρτης, Ο Βέρτης που μας έλεγε Ελάτε στα Καμαρίνια. Ναι. Πήκε, πόκο. Πήκε, πόκο. Για συνέντευξη. Ωραίος ο Βέρτης. Η Τάνια, ωραία Τάνια. Πολύ δυνατή η Τάνια. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τώρα είμαι 46. Η Τάνια είναι. Πηγαίναμε. Ναι, ρε, η Τάνια είναι ταλέντο μεγάλο. Θυμάμαι ότι πυροβολικό. Η Τάνια ενισχύθηκε η Τάνια, βλέπω. Δεν ξέρω. Όχι, ήταν από τότε. Ενισχυμένη. Ήτανε, ναι, δεν ξέρω, είχε η κοπέλα καμπύλες. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι 46. Στο Ρόδον πηγαίναμε το 2003. Με τσελεπάρι. Ναι, 3-4 όταν παντρεύτηκα. 4 πριν 16 χρόνια. Τότε που έδωσε το μικρόφωνο και τραγούδισε ο Χρυσοχοίδης τη γυναίκα σου. Σωστά. Μπράβο. 30. Παιδιά, και τα έχει κάνει αυτά, ακούσει. Άρα ξέρετε. Πριν 16 χρόνια. Άρα, άρα η Τάνια τώρα είναι 36, 40. 37, ναι. 40. Ναι. Μια χαρά. Κώστα, πού θα ξαναπάμε. Πάρε μια άδεια. Έχω να πάω στα Μπουζούκια τώρα, πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, μιλάμε για. Κάνουμε ένα reunion. Για Decadance. Θα πάμε Αθήνα, με πάρει. Τώρα που θα κατεβούμε αποστολή για το Παναθηναϊκό Σιρακλή στο ντέρμπι, τον playoff του χρόνου. Για τους τελικούς των playoff. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Και γιατί να πάμε στις Αθήνες, ρε φίλε, εδώ δεν έχουμε. Παναθηναϊκός, εδώ μας ξέρουν. Και γιατί δεν θα κάνουμε τίποτα, σιγά. Αυτό ακριβώς είναι. Τι. Για να πάμε στην Αθήνα να κάνουμε τίποτα. Είπαμε το κόλπο ποιο είναι. Θα πηγαίνεις στο πιο κεντρικό για να σε βλέπουν όλοι. Σωστά. Δεν θα κρύβεσαι, δηλαδή, δεν πηγαίνεις σε περιέργεια. Στο πιο κεντρικό πρώτο και τραπέζι. Θα πίνεις καφέ με την Τάνια. Καφέ με την Τάνια. Και μια επαγγελματική πρώτο. Όχι. Τι. Εδώ. Μαζί μου, φίλοι μου, συνεργάτηδα κτλ. Άμα... Δεν θα κρύβεσαι. Αν φάτσα... ήταν να κάνω κάτι, θα το έκανα κρυφά. Έτσι. Χαζός είμαι να πάω πρώτο τραπέζι, δηλαδή. Έτσι, δεν ξέρω τι θα με δει η Σούλα, η φίλη σου. Ναι, αλλά τώρα ακούει. Μέρκελ. Ακούνε άλλοι από το νοσοκομείο και τις τα λένε. Και εμένα, τα πάντα. Δεν γίνονται αυτά. Τα πάντα. Δεν γίνονται. Τα πάντα. Τι έλεγε ο Κώστας ότι θα πάει στα Μπουζούκια και κάτι τέτοιο ακούσαμε στην εκπομπή. Κώστα, θα πάει στα Μπουζούκια με το Χρήστα. Ποια είναι η Τάνια, έχετε καμιά κουνιάδα Τάνια. Τάνια. Τόνιο. Μια Τατιάνα. Λοιπόν, κάνε αυτό με το χάλι τώρα να μας έχεις κουράσει. Μην τον ευοκατεβάζεις. Λοιπόν, να δω την Τάνια. Πώς τραγουδάει. Έκλεισε ο Λάγκφορντ στην ΑΕΚ. Keith Langford, διετίας. 80 χρονών είναι. Τι λες, παιχτάρα είναι. Άσε τώρα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Germain Love. Ο Ηρακλής έκανε. Αυτός είναι καλός ο που έπαιζε, κολοσσό. Κολοσσό. Ο Ηρακλής έκανε μια προανακοίνωση για τα διαρκείας. Στις προανακοινώσεις θα μείνει. Πιθανό. Ο Άρης θα κάνει, είπαμε, συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα. Ο ΑΣΥΓΜΑ για την ΚΑΕ. Και είπαμε και την είδηση ότι εγκρίθηκε το business plan και είναι πλέον στο χέρι της πολιτείας να δοθεί το Αλεξάνδριο στην ΚΑΕ Άρης. Έτσι. Χθες είχαμε συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Αποφασίστηκε να πέσει μία ομάδα και να ανεβούν δύο. Τι είναι αυτό, η Τάνια. Η Τάνια. Έλα ρε Τάνια ταλέντο. Άμα έχεις φωνάρα ρε φίλε. Τάνια Σκυλάτσι ρε φίλε. Άρα Γεωργή μεγάλε. Άστο. Ας τη βλέπουμε καλύτερα. Τη βλέπουμε. Είναι την έχω φίλη στο Facebook. Τάνια, we love you. Πάμε και το καινούριο.
Ψέμα και υποκρισία δίπλα σου. Ωραίο, ωραίο. Έλα ρε Τάνια. Τη φωνάζουμε στο στούντιο. 100% θα έρθει η Θεσσαλονικιά είναι. Πολύ δυνατή, μπράβο. Πολύ ωραία φωνή. Ε, την κοπέλα την έφαγε ρε, τη μάτια ξέρε. Τι είπα ξύλο. Τη μάτια ξύλο. Λοιπόν, μετά από αυτή την ευχάριστη νότα, κυριολεκτικά, με την Τάνια, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη και στο βόλεϊ του Ηρακλή. Καταρχήν υπάρχει κληρώσεις για γυναικείο βόλεϊ και ανδρικό βόλεϊ. Έχουμε... Πού παίζουμε, έχουμε ομάδες. Έχουμε ομάδες, έχουμε, ναι. Έχουμε. Λοιπόν, ο 34χρονος Σκοπιανός διεθνής πασαδόρος Φίλιπ Ντεσποτόφσκι. Ο οποίος συγκαταλέγεται σύμφωνα με τους Ευρωπαίους ειδικούς του αθλήματος ως ένας από τους 10 καλύτερους πασαδόρους της Ευρώπης. Με μακρά θητεία στη Ρουμανία κτλ. Είναι πολύ κοντά στον Ηρακλή. Στον αυτοκράτορα του ελληνικού βόλεϊ, έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Δύο μεταγραφές για τον υπάρχει Άρη. Προσχεδιασμός στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ. Βόλεϊ δεν λες. Ναι, βόλεϊ. Πήρε τον. Λόβεϊ, όπως λένε στους φίλους μου. Τον Πάντσιο. Γνωστός είναι αυτός. Θα γράφει και στήλη. Πάντσιος. Ηρακλής κιόλας. Ηρακλής Πάντσιος. 33 χρονών. Μαθητή τον είχαμε χρυσά. 1,81. Άσχετος είσαι. Πού τον είχαμε μαθητή. Στο Μετροσπορ. Εγώ είχα φύγει μάλλον. Το 7 έφυγα. Καλός παίκτης. Ωραία. Η Τάνια τον είχε μαθητή. Τάνια ταλέντο. Λοιπόν, Τάνια ταλεντάρα. Ένα τηλέφωνο δεν μας παίρνεις τώρα. Όντως, Τάνια. Μόνο για παίκτη τώρα μας παίρνεις, Τάνια. Χί και εσύ. Και πήρε Κώστα και τον 27χρονο διαγώνιο ακραίο που πέρσι έπαιζε στην ΑΕΚ Κομωτινής. Μάλιστα. Παιδιά, πώς τον λένε. Παντελής Αγγέλης. Αγγέλης. Σιδεροκέφαλος, καλορίζικος. Έχει παίξει αναγέννηση Άρτας και Μοσχάτο, καλή επιτυχία. Αργυρού, Πολυπαλίνη, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Καλαμάτα, Σάμο. ΑΕΚ όταν έπαιζε, 16, ΑΕΚ, όταν έπαιζε στο Πικι Πικι Ποκοπόκο, όχι ΑΕΚ. 2017 Πικι Πικι ήταν. Γιατί λέμε και ο Κούσης ήταν προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έπαιζε και β' εθνική στο μπάσκετ. 2017 ήταν, Κώστα. Η ΑΕΚ τότε έπαιζε στο Πικι Πικι Ποκοπόκο. Στην Α2. Ούτε β' έπαιζε. Καλά, και όρισε την Α2 παίζει. Λοιπόν. Stand-by βρίσκονται στον Ηρακλή εκτός από τον Ντεσποτόφσκι. Ένας διαγώνιος, ένας κεντρικός και ένας ακραίος. Τι άλλο θα υπήρχε δηλαδή, όντως. Λοιπόν, και θα συμπληρωθεί το ρόστερ με ικανούς και έμπειρους Έλληνες αθλητές. Δηλαδή, ενώ περιμένουμε τον Λεωνίδη, τον Ντένις, που θα έρθει και θα τα σαρώσει όλα, Χρυσανθέ, γίνεται δουλίτσα στο βόλε, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί και πολλοί έτσι φίλοι Ηρακλητές είχαν την αγωνία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στο βόλε, δεν έχουμε κάνει τίποτα κτλ. Γίνεται δουλίτσα, γίνεται ομάδα. Λοιπόν. Ο Λάμπρου έφυγε κι αυτός. Ο Λάμπρου. Δανεικός στην Τβέντε. Στην Τβέντε. Υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Τβέντε και οψιόν αγοράς, από ό,τι βλέπω. Είναι μάλλον αγορά με οψιόν αγοράς. Σάκιτς στο All About Aris πριν από λίγο, Κώστα. Έρχομαι την επόμενη εβδομάδα για τον Άρη. Αρχίζει το ρεπορτάζ όπως καταλαβαίνετε. Στο All About Aris θα πατάτε F5 τώρα. Όπως υπάρχει ένα ωραίο θέμα στο All About Aris, Κώστα, με τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη πριν από λίγη ώρα. Πάλι. Ο οποίος Θόδωρος Καρυπίδης ανέβασε ανέβασε post. Αυτοί που λένε ότι δεν θα τα καταφέρεις φοβούνται ότι τελικά θα μπορέσεις. Και έχει και άλλο σχόλιο. Και έτσι για την ιστορία, εσείς θα με πολεμάτε, θα μου πετάτε λάσπη και εγώ θα σας γλεντάω. Έβγαλε ο Θόδωρος. Προεδράρα. Και από κάτω λοιπόν υπάρχουν καμιά 500 σχόλια, τα οποία σωστά επισημαίνει εδώ ο συνάδελφος του Λαμπαουτάρης, ότι αυτά τα σχόλια και τα έχουμε τα σχόλια. Μάλιστα, ναι. Που λένε μπράβο πρόεδρε, γλέντα τους κάνε, είμαστε μαζί στο σου. Instagram έγινε στο αυτό. Instagram, όλοι... Κάτσε να τον κάνω follow από το λογαριασμό του Ηρακλή, από τη Σκαέρα, κλείς τον επίσημο. Όλη διαρκεία και τα λοιπά, είναι τρελός ο πρόεδρος. Αυτά φυσικά δεν θα γίνουν θέμα. Όπως έγινε πρωτοσέλιδο, το άντε ένα πάλι, σχόλιο, άντε πάλι. Το ψεύτικο, δεν το στημένο, το ένα σχόλιο, το ψεύτικο, το στημένο, οργή του κόσμου του Άρη για Καρυπίδη. Σε πρωτοσέλιδο. Ένα σχόλιο, ένα. Του τύπου που την άλλη μέρα δεν υπήρχε ο λογαριασμός στο Instagram. Αυτό λοιπόν έγινε πρωτοσέλιδο. Αφού το κάνατε bullying και φοβήθηκε το παιδί και αυτό το κρύψε. Αυτό λοιπόν έγινε πρωτοσέλιδο, το ένα. Και δεν τα 500, ήταν, ένα. Ήτανε πολλά. Ήταν δύο. Ήταν αρκετά. Και τα 500
που είναι θετικά δεν γίνονται. Δεν αφήσει το ότι πάντα στο ίντερνετ. Όπως ποτέ δεν γίνεται σχόλιο αρνητικό. Υπάρχει ο κίνδυνος. Για τον ΠΑΟΚ. Άντε πάλι με τον ΠΑΟΚ. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Ασχολούμαι με την επικοινωνία. Άντε πάλι. Πώς τρυπάνε το μυαλό του. Και στον ΠΑΟΚ μέσα γράφουν και γίνεται χαμός. Και στον Ερακλή γράφουν και γίνεται χαμός. Δεν γίνεται θέμα όμως. Αυτό σου λέω, όταν μπαίνουν κάτω την ΠΑΕΠΑΟΚ και ξεσκίζουν τον Γιώργο. Χρυσά θες, αυτό φταίτε και εσείς. Γιατί δεν κάνετε σε site σας και συστήματα τέτοια. Εγώ δεν λέω για τα μονοθεματικά site. Κράξιμο στο Σαββίδι στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ. Δεν θα πω ποτέ στο ΠΑΟΚ 24 γιατί κράζει τον Άρη. Καλά κάνει. Καλά κάνει το ΠΑΟΚ 24. Όχι, καλά κάνει. Αλλά λέει, φωνάζει ότι είναι ΠΑΟΚ. Δεν φωνάζει 33-33-33 και νοιαζόμαστε για τις ομάδες της πόλης. Εγώ σου λέω άλλο. Εγώ σου λέω άλλο. Πήγε το παν σήμερα και λέγανε να μην ησυχάζει ο κόσμος του Άρη, γιατί θα έρθει κι άλλο χαρτί από τη FIFA. Ο Σκοτ Σάγκς έρχεται να σας τουτούτ. Εγώ λέω, Χρυσανθέ, ότι όπως τα site αυτά λες προβάλανε το ξεφωνητικό μήνυμα τότε, έτσι κι εσείς θα μπορούσατε να προβάλλετε αναλόγως τα ξεφωνητικά μηνύματα εγώ που είναι ούκο λίγα μάλιστα αυτόν τον καιρό. Δεν το παίζω ουδέτερος, δεν κρύβομαι. Μα ακριβώς γι' αυτό το κάνεις. Του δημοσιογράφου, επαγγελματίας, δημοσιογράφος είμαι και μάλιστα είμαι πολύ πιο επαγγελματίας. Δείτε την προπαγάνδα, αυτούς, θα έλεγες. Γιατί εγώ ποτέ δεν πήγα σε ακροατή να του πω τι να πει. Καλά, άστο αυτό τώρα. Δείτε την προπαγάνδα. Δεν αφήνω τίποτα. Όλα θα τα κρατάω. Όλα θα βγαίνουν στον αέρα. Όλα. Αυτό σου λέω. Κάντε τα θέματα εσείς. Κάντε το. Γιατί λες για τους άλλους που κάνουν για τον Καρυπίδη. Λοιπόν, πού είναι ο Καρυπίδης, τον κάνω φόλο. Follow. Λέει ο 571. Κούσι. Όχι Κούσι. Για σένα Κώστας ή κύριε Κούσι. Κούση! Κώστας για σένα. Σούκι! Μπράβο. Σούκι. Η πλάκα είναι να κάνετε μεταγραφές, ναι, και ο Λεωνίδης να πάρει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Πώς δεν το πήρατε χαμπάρι? Ήτανε. Έτσι λέει εδώ ένας φίλος του Ιβάν. Φίλε, κοιμόμαστε. Δώσε μου λίγο inside info, σε παρακαλώ. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Κάνεις σαν πεντάχρονο. Όλα τα παραδείγματα έχουν τον ΠΑΟΚ. Double ναι, και κύπελο ούτε είδες ούτε και θα δεις. Φιλέ, όταν έβλεπα double, ίσως την απέμενε την κερκίδα. Άρε, μεγάλε κι εσύ. Τι σιγά. Τι, ο Καρυπίδης τι Instagram έχει. TLK. TLK, τι είναι αυτό. Ταφ, λάμδα. Θεοντόρ Καρυπίδης, να το. Πρόσεχε, γιατί υπάρχει κανένα δύο fake. Ακολουθήστε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εσύ που έκανες, ρε φίλε, τώρα που μας ακούς μάλλον κιόλας. Εσύ που έκανες στο Facebook τον ψεύτικο έκανα προφίλ Τέο Καρύπ. Και μου στείλες έτοιμα φιλίας. Πόσο έξυπνος μπορεί να είσαι. Θεωρείς ότι εγώ θα το κάνω αποδεκτό? Γιατί είδα και 5-6-10 συναδέλφους που το κάνανε. Λούκα Σάσα να ακολουθήσω. Ναι. Ρε Χρύσανθε, τώρα συγγνώμη. Συναγερμός στις αρχές για την αύξηση των κρουσμών. Έλα, βάλε, βάλε να ακούσουμε λίγο. Live είναι. Βάλε. Βάλε, έχουμε διαρκές να πουλήσουμε. 6.500 έχω. Το σύστημα λειτουργήσε με επάρκεια, ναι, ναι, με επιτυχία και λειτουργεί και δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Ορίστε. Πίσω στα θρανία στο τραπέζι και η χρήση της μάσκας στο σχολείο. Ορίστε. Με το πρώτο κουδούνι, ενώ εξετάζεται και το σενάριο εκπεριτροπής λειτουργίας. Σε ζητήθηκε και η μάσκα. Ναι. Αυτό όμως δεν έχει ληφθεί ως τελική απόφαση. Το βάζουμε όμως ως συζήτηση στο τραπέζι. Και βέβαια, συγγνώμη, ναι, ξέρω ότι είστε, ναι, με κάνετε ερώτηση για να δούμε και το δεύτερο σενάριο. Υφυπουργός Παιδείας. Ήδη δοκιμάσα, έχουμε την εμπειρία της εκπεριτροπής λειτουργίας, αυτό, ναι, που πάνω από Δευτέρα, την Τετάρτη Παρασκευή. Πάλι θα γράψει τον υπολογιστή τα μαθήματα. Και εγώ βγάζω διαρκεία τώρα, είναι δυνατόν? Εάν χρειαστεί. Εκείνη την εποχή περίπου. Πολύ άσπρη είναι η παγόνη. Δούμε τα πράγματα ότι είναι χειρότερα. Ναι. Φυσικά, ναι, η επιτροπή θα προτείνει, ναι, να πάνε τα παιδιά και με μάσκες. Νομίζω ότι. Πού θα πάνε τα παιδάκια με τη μάσκα, ρε, ο 5χρονο παιδιά. Δεν έχουμε θέμα, σας λέω. Σταματήστε, ρε, την κινδυνολογία. Χρυσανθέ, UB. Όλα καλά θα πάνε. Το σιώπη να τον κάνω follow. Το σιώπη να τον κάνω follow. Το σιώπη, αν του κάνεις follow. Ναι. Σε κάνει θα πίσω κάνει follow like. Back. Θα κάνει follow like back. Τα πάντα. Έλα ρε Μανόλα. Μέχρι τις χώρες μου το πάρτι έκανε like. Λοιπόν, πάμε στο break. Το Rizzi Casino ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Lucky 7, Lucky 7, σήμερα στη 1.30. 1.30 ώρα. Κούσης Κωνσταντίνος. Ωραία, έτσι και γίνει αυτό. 7.000 ρε. Θα σε δώσω το 10%. Ωραία, 700 ευρώ. 700 ευρουλάκια. Τα έσκαψες. Μια χαρά, όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία, φίλε. Και 6.300 μετά πικι πικι ποκο ποκο. Μετά πικι πικι ποκο ποκο. Μετά η Μέρκελ στο Βόλο αύριο θα πάμε διήμερο. Με τη Μέρκελ θα πας. Εντάξει, ρε φίλε.
Καταρχήν είσαι άπειρος. Σα έχω πει 100 φορές. Στο Στέργιο το είπα, όπως είδες, και κάνει το παράδειγμά μου. Πρώτα ποτίζει τον κήπο σου και μετά τον κήπο του γείτονα. Όχι, δεν ποτίζει μετά άλλο κήπο. Αν ποτίζει τον κήπο σου όμως, θα είσαι έρημος μετά για ένα μήνα. Για ένα μήνα θα είσαι άρχοντας. Άρχοντας. Σου έκανα καφέ, ξέρω εγώ. Να πάρουμε καμιά πανσέτα να φας σήμερα. Και τα λοιπά. Η Βικτόρια δεν με βλέπει. Μπαμπά, φτιάξε το WiFi λίγο. Δεν πιάνει τίποτα εδώ. Ποια Βικτόρια. Έξι ώρα θα βγω και τέτοια. Άσε τώρα. Εμάς έμαθαν και τα TP-Link. Αρχίσαμε τώρα. TP-Link. Τι αρχίσαμε. Έξι ώρα και θα βγω. Πάει. Έλα να με πάρεις 10:30. Πάω από πού? Στο Ρετζίκι. Α, εντάξει. Το καλό με τα χωριά είναι αυτό και εμάς βγαίνει στο Βαθύλακο. Τώρα όμως άρχισε να λέει. Και τώρα έμαθα, και, έμαθα και την νεανική σλάνγκ. Θα πάω στον Άγιο, μου λέει. Λέω τι. Όχι, ναι, όχι. Τι λες. Την νεανική σλάνγκ. Τι είναι αυτό. Αδερφέ, είσαι για κανένα μπιφ. Το μπιφ τι είναι, ξέρεις. Μοσχάρι. Όταν μαλώνουνε. Λέω, Βικτωρία, εδώ γιατί είναι μαζεμένοι αυτοί, τι κάνουνε. Λέει, μάλλον θα είχε κανένα μπιφ. Και περνάμε τώρα με τη μηχανή όταν την παίρνω και, φωνάζω, παιδιά, κανένα μπιφ εδώ, τίποτα παίζει. Ναι, μπιφ. Μπιφ εννοώ ότι μαλώνουνε, ότι υπάρχει καυγάς. Ότι έχει μπιφ. Άστο, μην το. Το κρας είναι το κρας μου. Ποιο? Είναι το κρας μου. Ποιο κρας? Αυτό σου γουστάρω. Κρας. Αχεύε κρας. Α, πέφτω πάνω. Είναι το κρας. Ναι. Είναι το κρας. Δεν το ξέρει, δεν εμείς, τα έχουνε. Εμείς οι μπαμπάδες θα μάθουμε. Μα τα άμαθα όλο σου λέω. Είναι το κρας μου. Ναι, είναι αυτό σου γουστάρω δηλαδή. Ή αυτή που γουστάρω. Που τρώω τα μούτρα. Που γουστάρω. Δάγκωσα τη λαμαρίνα. Ναι, που το κρας μου. Μπορεί να είναι κάποιος, ας πούμε, ρε παιδί μου, από την τρίτη λυκείου. Άσε, άσε. Έχω να σου πω πολλά. Ωχ, oh, έλεγχος. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, παιδιά. Ναι, είχε, το είδα. Βάλτε μάσκες. Παιδιά, έχουν βγει έξω και γράφουνε. Μην με παίρνετε την ώρα που κάνω κομπή. Τα έχω πει 100 φορές. Πού είναι τώρα εδώ, στην Τζιμισκή είναι. Έχει φορά. Στο μπλε είναι. Είχε και στην Νεάπολη, εγώ είδα. Στην Νεάπολη και στο τέτοιο. Α, φίλος μου, Ηρακλάρα. Αγία Σοφία ανεβαίνει. Μας έκανε την τούρτα για τον μπράβο, παιδιά, Ηρακλάρα. We love you. Παιδιά, η αστυνομία ανεβαίνει την Αγία Σοφία, προσέξτε. Καθάρισε ο κόλπας. Σταύρο, ευχαριστώ για την τούρτα πέρσι. Καλά πνοεί και ο κόλκας και κάνουμε και κρύματα. Εδώ, τούρτα εγώ, Νικολαίδης. Κορυφή. Κορυφή. Μπράβο να τον ευχαριστώ. Όχι, ρε, χρειάστηκα άμεσα και μου λέει και τα παιδιά. Άνε του Ηρακλή, θυμάμαι. Συγχύθηκαν πολύ ωραία. Θυμάμαι. Καλά πνοεί και ο Σταύρος. Όμως και κάνει, κάνουμε και καμιά δουλειά. Όχι, τον όφη να τον ακολουθήσω στο Instagram. Όχι. Ακολουθήστε Χρήσανθο Τσαλτίδη και Κώστα Κούση στο Instagram. Έτσι. Γιατί θα κάνουμε live από εκεί. Θα κάνουμε, ναι. Τώρα είναι που θα είσαι διακοπές, θα βγαίνεις και θα κάνεις live στο Instagram. Γιατί να δουν φώκες στο τέτοιο, στο πολύχρονο. Είδε ο Στέργιος τες είδε. Λοιπόν, επιστρέφουμε με Στέργιο. Ελέφαντες. Επιστρέφουμε με Στέργιο. Μου λέει ένας Κώστα, πάχινες λίγο, ε. Τι λίγο, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι εκνευριστικό όταν το λένε. Ναι, ρε φίλε, πάχει να τίθεσαι. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι κακό το, να ξέρει ότι είναι πολύ. Συγγνώμη, ο άλλος κάνει έλεγχο και έχει περίστροφο. Πολύ μεγάλο. Έτσι πρέπει. Πολύ μεγάλο. Ναι, και κοπέλα κιόλα. Κοπέλα είναι δίπλα. Και προχωράνε σιγά-σιγά για να του πάρει κάμερα. Είναι πολύ μεγάλο δείγμα ευφυία ο αυτοσαρκασμό, Χρήσανθε. Το ξέρω. Και η αυτοκριτική. Μου γι' αυτό με είπα θαλάσσια ελέφαντα λίγο. Θερμοσύμφωνα με γυαλιά. Λοιπόν. Η Αναστασία είναι η γνωστή. Σοβαρεύουμε, δεν σχολιάζουμε συναδέλφους. Είναι όλοι εξαιρετικοί και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μόνο συναδέλφους σχολιάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό, Χρήσανθε, και οφείλω να το πω ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση, ναι, με παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, ναι, και Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Που τον κράζουμε. Ναι, όμως αυτό. Τον κράζετε. Τον κράζει, ναι, ο λαός και όχι άδικα, γιατί καμιά φορά ο Άδωνης ξεφεύγει. Λέει τις αλήθειες γι' αυτό. Εντάξει, ο Άδωνης είναι μια ομάδα μόνος. Στηρίζω όποιον, κράζουν όλοι οι άλλοι. Κακός. Ναι, για πες. Κάποια φορά το κοινό αίσθημα δεν είναι άδικο. Τέλος πάντων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν εμείς οι απολυμμένοι της ελευθεροτυπίας, ναι, Χρήσανθε, την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα. Την κυβέρνηση κυρίως. Και όλα τα κόμματα. Όχι, το σπρώξε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ, να ξέρεις. Οι αντιπολίτες πάντα το σπρώχνει. Το σπρώξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, πολύ. Δικός του νόμος είναι που σας έφερε εδώ. Όχι, δεν είναι δικός του. Τι? Ο μετέπειτα είναι δικός του. Τι? Α. Ναι. Λοιπόν, πέρασε χθες μια τροπολογία, ναι, στην οποία δικαιώνονται οι 850 εργαζόμενοι της ελευθεροτυπίας. Μπράβο. Οι οποίοι θα πάρουν μέρος των δεδουλευμένων τους. Θα πάρουν όμως. Ήταν χρήματα τα οποία ήταν να πάρουμε 17 Ιουλίου, Χρήσανθε. Ωραία, και θα τα πάρετε τώρα. Και οι τράπεζες έκαναν ανακοπή. Το γνωρίζω. Θεωρώντας ότι πρέπει να υπερισχύσει ο τωρινός νόμος που λέει ότι έναντι όλων των απαιτήσεων από μια, ας πούμε, πόλη, σε ένα πληστηριασμό ενός εταιρείου, μιας περιουσίας, μιας εταιρείας, είναι πρώτα οι τράπεζες. Αυτό πέρασε ένα από τα μνημόνια. Ήταν αυτό.
Εμείς όμως όταν απολυθήκαμε και όταν διαλύθηκε η ελευθεροτυπία κτλ. Υπήρχε ο προηγούμενος νόμος που έλεγε πρώτα οι εργαζόμενοι. Που υπερισχύει εκείνος ο πτωχευτικός. Έτσι, έτσι. Ξέρω. Πέρασε λοιπόν η τροπολογία αυτή. Εν μέρη δικαιωνόμαστε. Το Σεπτέμβριο υποτίθεται θα γίνει η διανομή. Και ο Θεός βοηθός. Τώρα άρα, μιλάμε άρα για. Και ένα 10% σε μένα. Σε σένα εννοείται. Μητσοτάκι. Πάρει σειρά και εσύ. από τα χρήματα τέλος πάντων είναι πολύ μικρό ποσό, αλλά άρα είναι σίγουρα μια ανάσα. Άρα και μιλάμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν θα πληρωθεί από το Λίμπερ. Για 9 χρόνια μετά, 9 χρόνια έχει προέκλειση η ελευθεροσπία. Σαν το συστόν δηλαδή. Σωστό. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Είναι δυνατόν τώρα όλα να γίνονται όταν φεύγω? Δηλαδή Δευτέρα, 1 η ώρα συνέντευξη Αρβανίτης. Τεταρτοπέμπτη, συνέντευξη Καρυπίδης. Μεταγραφές, ανακοινώσεις. Δηλαδή εμείς ήμασταν εδώ 5 μήνες πίκι πίκι πόκο πόκο. Μα βγήκε η ψυχή μέχρι να βγει το μπαν και πότε θα λυθεί το μπαν και πότε θα λυθεί το μπαν και πότε θα λυθεί το μπαν. Το μπαν και το μπουμ. Και λύνεται η μέρα που φεύγουμε. Δηλαδή ντροπή, ρε φίλε. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό. Ότι ήμασταν για τα δύσκολα, Κώστα θέλει να πει. Λοιπόν, Ιντερβέτεν. Πώς δεν σ' άφησα στα δύσκολα. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Υπηρεσία Cash Out, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως φυσικά και τα For All. Επιλέγεις προϊόντα με τη σήμα της 7 Years For All και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Με 50 μεγάλα δώρα, 50 μεγάλη τυχερή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τα δώρα να μην έχεις στο μυαλό σου, ο Μπαρονές Αράμπικα 100% είναι ο καφές που θέλεις να πίνεις. Φοβερός καφές, φοβερό άρωμα, το καλύτερο ρόφημα της πόλης. Και όχι μόνο βέβαια. Αλλά παίρνεις και το κουπονάκι σου, το ρίχνεις εκεί στην... την... κληροτίδα. Γιατί αν γίνει ο γνωστός αναγραμματισμός... Το έκανε ένας, το έκανε. Ο Κυριάκος, φίλος μου. Μπαίνεις λοιπόν στην... Μη γελάς, συμβαίνουν αυτά. Εδώ εγώ Κώστα είπα την πίτσα. Όντως. Μετά λέμε για άλλους. Όχι. Με αυτό όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Είναι γνωστό. 50 λοιπόν μεγάλη τυχερή, 50 μεγάλα δώρα. Το πεζό 208, νομίζω το έχει κλείσει ο Κούσης, τα άλλα 49 θα τα πάρετε εσείς. Λοιπόν, θα κάνεις την ανάλυση του μπάσκετ τώρα. Θέλω Μοσχοβίτη. Τι θες? Μοσχοβίτη θέλω. Δεν γίνεται σήμερα. Γιατί? Έλα, πάρε, αφού μπορείς, άντε. Δεν μπορώ. Θέλω Μοσχοβίτη για να πούμε για Germain Love. Μοσχοβίτη για να πεις για να... Ωραία, και, ξεκίνα. Και Στέργιο, και Στέργιο. Στέργιο, σας τον κάνει βουτιές. Όχι, με τις φώκες. Οπωσδήποτε. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τη βγάζα από τη Δευτέρα. Τι Βιερίνια. Δικαιώνομαι και σε αυτό. Δεν μένει. Μου είπε, γράψε την εκπομπή μου, είπε και την άλλη μέρα φεύγει ο Βιερίνια. Τι παίρνουμε αυτή τη φρεγάτα. Τη φρεγάτα και την φρυγανιά θα πάρουμε. Φυγάμε, πάρουμε αυτό το πλοίο. Λοιπόν, ξεκίνα, πες μας για Ηρακλή μέχρι να βρω Μοσχοβίτη. Ιστιοπλόα δεν έχουμε. Λοιπόν, μπάσκετ θέλεις τώρα να πούμε. Τι μπάσκετ, αφού τα είπαμε. Ότι ο Ηρακλής έχει τελειώσει. Ανακοίνωσε το Σκοτ Σάγκς χθες. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να κάνει μια κίνηση ακόμη που αφορά περισσότερο με νέο παίκτη Έλληνα. Δηλαδή, όχι για κάποιον μπροστά, κάποιον ενισχυτικό. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει τα διαρκείας σε λίγο, τα οποία θα πρέπει να το πούμε, επειδή πολλοί φίλοι Ηρακλήδης ακούνε, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε straight απέναντι στον κόσμο, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, παιδιά, πολύ ορατό το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα γήπεδα στο ξεκίνημα ή να ανοίξουν με ένα μικρό ποσοστό, 20-25% παρουσίας θεατών. Αυτό τι σημαίνει? Θα βγουν κάποια διαρκείας τα οποία θα είναι σε περιορισμένο αριθμό και όποιοι τα πάρουν αυτά τα διαρκείας θα το κάνουν περισσότερο για να στηρίξουν την ομάδα και όχι για να μπουν στο γήπεδο. Εφόσον ανοίξουν τα γήπεδα, είτε με ποσοστό είτε ολόκληρα, που μακάρι, τότε εννοείται ότι θα μπουν. Όμως όποιος πάρει διαρκείας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γνωρίζει ότι το κάνει περισσότερο για να στηρίξει την ομάδα και όχι για να μπει στο γήπεδο. Δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε, να είμαστε straight. Εμένα δεν μου αρέσει να πουλάω παπά. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να ανοίξουν τα γήπεδα του μπάσκετ είναι μικρές. Δεν λέω ότι είναι ελάχιστες, είναι μικρές.
Υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα ανοίξει το 20-25%. Τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν 10 Οκτωβρίου. Μέχρι τον Οκτώβριο τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα, μπορούν να πάνε και πολύ χειρότερα. Οπότε ο Ηρακλής θα βγάλει ένα περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας με μια τιμή η οποία θα έχει το χαρακτήρα της στήριξης, θα βγάλει και πολλά ακόμη φτηνά, τα οποία όμως φτηνά θα είναι αποκλειστικά για τη στήριξη. Και όταν ανοίξουν τα γήπεδα, τότε θα μπουν και αυτοί που θα έχουν, ας πούμε, το κατοστάρι, να το πω έτσι, το διαρκείας. Τα λίγα που θα βγουν, που θα είναι με λίγο μεγαλύτερη τιμή, θα έχουν προτεραιότητα για να μπουν. Θα είναι 400 άτομα, 500 άτομα, 600 άτομα, πόσο είναι το Ιβανόφιο. Λοιπόν, το λέμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή θα είναι η πολιτική για τα διαρκείας. Αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Το έκανε ήδη, έχει ξεκινήσει την καμπάνια με τους κατόχους των διαρκείας να έχουν προτεραιότητα. Όποιος το πάρει θα έχει προτεραιότητα να μπει στο γήπεδο. Όποιος δεν το πάρει ή τέλος πάντων όποιος περιμένει να πάρει διαρκείας και να δει 25 αγώνες με 100 ευρώ, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε φέτος καμία ομάδα να ικανοποιήσει. Τώρα, ο Ηρακλής είναι μεγάλος χαμένος αυτό το θέμα, δυστυχώς, και γιατί όλοι γνωρίζουμε πόση δύναμη αγωνιστικά του δίνει το γεμάτο Ιβανόφιο και γιατί οι μεταγραφές που έχει κάνει έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό σημαντικό και όλοι λένε βγάλτε διαρκείας, βγάλτε διαρκείας. Αυτό δεν είναι, είπαμε, δυστυχώς εφικτό να γίνει για όλο τον κόσμο, γιατί έχουν εντύπωση ότι αν βγαίναν τώρα διαρκείας που θα βγουν αυτές τις μέρες, θα πουλούσε σίγουρα 1500 διαρκείας. Πέρσι πούλησε 500-600, φέτος θα πουλούσε σίγουρα 1000 και παραπάνω. Άνετα με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει και με το ενθουσιασμό που υπάρχει και με την Ευρώπη και. Τώρα, επίσης να πω ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή παίζει σε άλλο γήπεδο στην Ευρώπη και δεν μπορεί να το συνδυάσει με τα διαρκείας. Οπότε ένα ακόμη έξτρα μέσο στήριξης είναι το εισιτήριο για τα ευρωπαϊκά μάτς. Όπου είπαμε αν ανοίξουν τα γήπεδα, έτσι. Οπότε κοίτα, ο 20% στο παλέ είναι ας πούμε 1000 εισιτήρια. Θα βγουν μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα για τον Κεραυνό. Θα κάνουν ας πούμε 10 ευρώ, 15 ευρώ, 5 ευρώ, 20 ευρώ αναλόγως. Και δεν θα περιλαμβάνονται δηλαδή οι ευρωπαϊκοί αγώνες ή προκριματικοί στο διαρκείας. Τώρα μετά, αν με το καλό περάσει η ομάδα στους ομίλους του Champions League ή αν συνεχίσει που θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup, τότε θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα διαρκείας και με τον κορονοϊό, Χρήσανθε. Ωραία. Μεταγραφές τελείωσε. Ο Άρης θα βγάλει διαρκείας. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. 50% δεν είναι. Πώς τα έχει βγάλει. Α, ναι, το έχει ουρέσει. Σωστά, το ξέχασα. Και στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικά τα πράγματα γιατί είναι ανοιχτός ο χώρος. Είναι ανοιχτός ο χώρος. Και λίγο πιο εύκολα. Όλη την Ευρώπη λίγο πιο αρχίζει εύκολα, ναι. Και ανοίγει. Υπάρχει και μία επιτροπή που έχει κάνει η Super League. Έχει στο μπάσκετ υπάρχει. Η οποία όμως η επιτροπή της Super League έχει ήδη προχωρήσει και έχει κάνει και ένα σχέδιο κτλ. Το οποίο θα κατατεθεί στον αρμόδιο υπουργό, είναι σε συνεννόηση με τον Αυγενάκη τις υγειονομικές επιτροπές. Δηλαδή τους είπανε θα πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο και εκείνο και το εκείνο και το παράλλο. Ο στόχος και αυτό που αρχικά θα ζητήσει η ομάδα θα είναι το 50% της χωρητικότητας για του γηπέδου για να πάρει έστω το 30%. Ναι. Το 50% σε οι αποστάσεις στηρίζονται. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορώ να πάω στο beach bar στην καφετέρια και δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο σε απόσταση. Σε απόσταση. Να είμαι ανά δύο καρεκλάκια. Δηλαδή, αν ένα γήπεδο όπως του Άρη χωρά έχει 22.000 καρεκλάκια, έτσι. Γιατί δεν μπορώ να κάτσω. 100 είναι 7.000 θέσεις. Ναι, γιατί να μην είναι 10. Άμα είναι ένα τρεις θέσεις ο καθένας. Γιατί αυξάνει ο κίνδυνος, ρε φίλε. Εντάξει, αυξάνει ο κίνδυνος στα beach bar να αγκαλιάνω τον άλλον. Και ορθώς είναι. Όχι, δεν στα είναι. Στα εστιατόρια το ίδιο. Δεν είναι ορθώς. Καλά, δεν είναι ορθώς. Με μάσκες θα είμαστε, προβλεπόμενα. Οικονομικά δεν είναι ορθός. Ναι, οικονομικά ωραία. Είναι ορθός. Ωραία, οι 30, όλα. Οι 30 που πηγαίναμε λοιπόν στα παιχνίδια Κώστα, οι 30 δημοσιογράφοι, καθόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Τώρα το κεκλεισμένο λες. Όλοι. Σωστά. Κανονικά. Αν τηρούσατε τα μέτρα όμως. Τα τηρούσαμε τα μέτρα, ήταν προβλεπόμενα. Πλένατε χέρια αντιστοιχικά και τα λοιπά. Και μάσκες φορούσαμε. Και μάσκα και γάντια. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ στο Ιβανόφ θα είμαι με μάσκα. Θα σκάσεις. Θα κυκλοφορώ. Κανονικά. Πώς θα βρίζω τους δίπτες. Καλύτερα. Να με αποβάλουν από τον πάγκο. Θα φορά τη μάσκα, του βρίσκεται. Με είδε να βρίζω. Δεν έβρισα. Ναι. Εκτός αν φορά αυτέ που είναι η διάφανη. Μην βάλει διάφανη.
Βάλε αυτές που δεν φαίνονται. Βάλω και βάλε μία τριάφανη. Μαύρη με έναν αυτόνομο θύρα 10, πετάει μία μολότοφ. Τριάφανη. Αυτές βάλε. Θα βγάλουμε και εμάς. Αλφα θήτα 10 με μία μολότοφ. Επίσης να πω στους φίλους του Ηρακλήδης ότι σήμερα μάλλον θα βγει ένας προάγγελος. Ένας προάγγελος, ένα teaser. για τη φανέλα. Για τη νέα φανέλα του Ηρακλή. Την οποία σχεδιάσαμε με πολύ μεγάλο μεράκι. Το σχεδιάσαμε, με ανησύχησε. Αν ήταν μόνο του Πέρι. Με πολύ μεγάλο μεράκι και ελπίζω να αρέσει. Τι έβαλες, τι έβαλες. Στον κόσμο. Τι έβαλες. Εντάξει, μία αργέ. Ναι. Μία αργέ. Και μία κίτρινη. Μία. Ένα για να ταιριάζει στο γήπεδο. Μία με έναν ημίθεο μέσα. Ωραία. Στη φανέλα. Εδώ δίπλα. Ναι, μία. Ωραία, ναι, αυτή θέλω. Κλεί. Και μία που θα είναι έκπληξη. Ωραία. Πέντε θα φέρει να κληρώσει γιατί μα χρωστά από πέρσι. Τι πέντε. Μα είχε πει πέρσι στη συμφωνία που κάναμε. Δεν κάνατε. Ότι θα μα δώσει πέντε φανέλες. Θα σα δίνω και τώρα. Και τις έδινες αλλού. Θες το μπουζάκι μου. Και τις έδινε ο Μάκης. Ο Αχμάκης, όχι ο Μάκης. Δεν νομίζω να του δώσεις φέτος. Φυσικά και να του δώσεις. Όποιος ανταποκριθεί θα κάνουμε δώσεις. Χορηγίες επικοινωνίας. Είναι φίλος μου ο Μάκης, να δώσεις. Στο Μάκη. Λοιπόν, τι? Δεν θα μας σχολιάσω τίποτα άλλο. Τώρα θα είστε απέναντι. Τι απέναντι? Στις ώρες. Τρεις η ώρα. Θα τον κράζω. Κάποιοι που... Όχι, απλά θα ακούνε μόνο εσένα. Και τώρα, και τώρα ακούνε μόνο εμένα. Στις 12. Και τώρα ακούνε μόνο εμένα, αλλά εντάξει, θα τον κράζω. Εσύ που κάνεις τώρα εκπομπή την ίδια ώρα με εμένα, επιπόλαιε και τα λοιπά. Δεν θα μπορεί όμως να σε ακούει τώρα για να ξέρει να λέει τα νέα. Τι λες ρε, τι λες ρε. Ακούει τώρα τα νέα και θα τα πεις στις 3. Ποια νέα ρε, ποια νέα. Ποια νέα. Θες να γράψω για τον παίκτη, θες να γράψω για τον παίκτη. Ποιο παίκτη. Που τα κρατάω και στα γράφουν όλα οι Αθηναίοι. Πληροφορήθηκα ότι ο Σμυρναϊκός έχει πάρει δύο παίκτες μέσα από τα χέρια του Ηρακλή. Στο ποδόσφαιρο. Ποιο Ηρακλή ρε εσύ. Της Β' Εψημή. Προτίμησα να παίξει πιο πάνω κατηγορία. Ναι, είχε το προβάδισμα ο Σμυρναϊκός της κατηγορίας. Έτσι. Πού θα παίξει ο Ηρακλής τελικά ποδόσφαιρο. Β' Εψημή. Μήπως παίξει Γ' Τρίτη. Κώστα καλύτερα να παίξει Β' Εψημή. Τελικά, αρκετά τον έχετε ξεφτυλίσει. Ναι. Εμείς. Εσείς. Ναι. Όχι εμείς. Εσείς. Το σύστημα που μας έριξε 7 φορές χωρίς να φταίμε. Αυτό δεν σας ξεφτέλησε. Αυτό σας διέσυρε. Σας πόνεσε. Εντάξει. Σας κατέστρεψε. Σας δημιούργησε. Μας δημιούργησε τέτοιο έπειτα... πλήγμα που δεν μπορούμε παραγωγικά να επανέλθουμε με τόσο εύκολα. Όχι, όχι. Και οικονομικά. Το λάθος είναι ο Παπαθανασάκης. Ήταν δικό σας το λάθος του Παπαθανασάκη. Άντε πάλι. Άστο αυτό. Μην τα ξαναρχίσουμε. Εσείς το κάνατε. Πάμε σε διαφημίσεις. Στάσαμε στη 1.30. Μόλις λέμε για δεν κάναμε διαφήμιση. Μήωρο. Κάναμε. Είναι 1.28 Κώστα να πούμε για τον Ηρακλή. Πάλι για τον Ηρακλή. Είπαμε για τον Ηρακλή, μπάσκετ τα είπαμε. Τελειώσαμε. Ένας ακόμη παίκτης, ίσως και αν. Σορτσάκια και μάσκες. Ναι, εντωμεταξύ από αύριο αρχίζει μεγάλη έξοδος. Και ο άλλος με το μικρόφωνο πίσω κάνει βόλτα. Θα τον βλέπει τώρα αρχισυντάκτης. Θα λέει καλά, ρε φίλε. Εσύ EQ δεν έκανες. Τι κάθεσαι και κάνεις βόλτες. Αναχωρούν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αύριο θα γίνει ο χαμός, ήδη φεύγουν το Παρασκευή τώρα. Πάνε τώρα, μα θες στις δουλειές να δεις τι γίνεται. Ευτυχώς έβαλα μπαγκαζιέρα. Α, καλά. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Χρυσάφι. Κατερίνα, ναι. Καλή επιτυχία. Καλή σου επιτυχία. Εύχομαι καλό κουράγιο. Στο φόρτωμα. Γιατί εσύ δεν τη φορτώνεις. Όχι, ρε, εγώ. Ανοίγει εύκολα την. Από δύο μεριές. Την έκανε δοκιμή. Βέβαια, από δύο μεριές. Τακ, τακ, ανοίγει δύο, έτσι. Δύο διπλές και από τη μία και από την άλλη. Παιδιά, ο Χρήστος έχει τζιπ 7 μέτρα και πήρε και μπαγκαζιέρα από πάνω. Αφού είναι, έχεις παιδιά μέσα. Και πόσο τα παιδιά, ρε φίλε, τι είναι, παιδιά είναι. Αγόρι μου, άνοιξε καθίσματα στο 7 θέσιο πίσω. Δεν έχει μπαγκάζ. Συγγνώμη, το ένα είναι μωρό. Ακόμα χειρότερα γιατί είναι καρεκλάκι. Πιάνει θέση. Διπλό χώρο. Πιάνει θέση, σωστά. Το ένα είναι μωρό, το άλλο Χριστάκος είναι 8 χρονών. Η άλλη είναι ένα 80. Είναι, ναι, όντως σαν και σένα. Οπότε, ναι, όντως θες. Δεν χωράμε, θες, ρε φίλε. Θες, ναι, θες. Τι να κάνουμε. Μπαγκάζ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τον Ντιόντε Γκάρετ. Θα σε διαλύσει ο Προμηθέας φέτος, Κώστα. 30 πόντους σε κερδίσει. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα το δούμε. Φέτος με κέρδισε με τη διαιτησία και επειδή εγώ ήμουν λαθέρ και μες στην Πάτρα δεν έπαιξα. Αλλά επειδή είναι φίλος μου ο γιατράς, πιστεύω ότι και φέτος θα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Ντιόντε Γκάρετ. Τον καλωσορίζει την οικογένεια του συλλόγου. Αγωνίστηκε στην Τόφας, αντίπαλό μας, στο BCL. Με την οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα. 18,4 πόντους. Τι παιχτάρα είναι αυτή. 6,1 assist. Και 2,8 rebound. Και 0,7 κλεψίματα. 43,5 στο τρίποντο. Τι παιχτάρα είναι αυτή που πήρανε, ρε. Δεν μεσάμε τίποτα. Πήραμε καλύτερους. Λοιπόν,
Break. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά για να δούμε τι γίνεται και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, μήπως και βρούμε τον το δρόμο προς την σωστή ενημέρωση. Θα σας τα πω εγώ. Θα μας τα πεις εσύ. Αύριο ανοίγει η δεύτερη πλατφόρμα για επιδότηση δανείων Α κατοικίας. Για μένα. Και για μένα. Ωραία. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τώρα που είναι καλοκαίρι και φεύγετε όλοι για άδειες. Ναι. Ασφαλίστε καλά τα σπίτια. Βάλτε κανένα γείτονα εκεί να έχει το νου του. Αφήστε κανένα φως ανοιχτό κτλ. Ευτυχώς, εμένα με, εγώ βάζω το πεθαρό μου και κοιμάω το σπίτι μου. Ναι, βάλτε κανένα γείτονα εκεί να βλέπει να κάνει βόλτες κτλ. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Και στα χωριά περισσότερο. Κυκλοφορούν τώρα κάτι συμμορίες. Τώρα είδα ένα αστυνομικό ρεπορτάζ στο Open. Κυκλοφορούν κάτι συμμορίες εκεί στα χωριά τα δικά μας, Χρήσανθε. Ναι, όντως. Προσοχή σε όλους. Προσοχή, μεγάλη. Έχουν γνώση οι φύλακες. Ευτυχώς, εγώ βλέπω στο Ρετζίκι υπάρχει αστυνομική παρουσία πιο συχνή μετά από όσα γίνανε στο χώρο κτλ. Τα παιδιά εκεί είναι πάντα στο πόστο τους και τους ευχαριστούμε με τις μηχανές κτλ. Α, ο Κούσης δεν είσαι εσύ. Τι θα γίνει, φίλε, στον Ηρακλή κτλ. Σε ρώτησε για τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Τώρα έχει να πω. Ξέρουν για μένα, ρε. Δεν είναι ότι είναι αυτοί. Αλλά ναι, μπάσκετ και αυτά και ο Άρης και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν. Οι Τούρκοι που τα κάνουν όλα καλά, 10% κάτω. Τι? Φτωχότεροι, μέσα σε ένα μήνα. Καλά, δεν εννοείται, αφού αυτός κάνει λαϊκίστικη πολιτική. Ρε. Ωραία, μια χαρά. Ναι, μόνο που είναι υπερδύναμη. Θα σου λέγα τι είναι. Με τα λεφτά του λαού. Καλά, ο λαός θα πεινάει και αυτός θα είναι υπερδύναμη. Τι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Γιατί η Αμερική, άμα πας μέσα στην Αμερική, Χρήστανθε, τι είναι, ξέρεις? Όχι. 25% ανεργία. Μάλιστα. Και άρα, όλοι με επιδόματα. Άρα καλά είμαστε στην Ελλάδα. Καλά κι εμείς είμαστε μπανανία. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Βραχάλι. Ναι, η Χριστίνα. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Βραχάλη Αλατζά ή Δώρα Παντέλη. Δώρα Παντέλη. Ή. Την άλλη. Η Ξανθιά. Του Μέγκα. Η Ξανθιά. Όχι, 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 όχι. Την μπασκεμπολίστρια του Μέγκα. Πώς τη λένε. Α, τη φίλη μου. Αυτήν. Που την έβγαλε στην εκπομπή. Αυτήν. Και δεν θυμάμαι. Τη Δημητράκου. Μπράβο, αυτή. Τη Ζωή. Αυτή θέλω. Όχι, το Λίμπερο. Τη Νόβα, ρε φίλε, την Ξανθιά. Κώστα. Η Δημητράκου είναι ένα 80. Εντάξει, εμείς θέλουμε Λίλα, την. Η Λίλα είναι ένα 50. Εμείς θέλουμε Λίλα που είναι διαχειρίσιμη. Να πα εσύ τη διαχείριση. Η Δημητράκου θα με ρίξει δύο σκαμπίλια. Τι, αυτό ακριβώς. Δεν το λέω σεξιστικά. Εσύ που είσαι κοντός. Εννοώ ότι είναι διαχειρίσιμη. Μπεσίκτας, Βικτόρια Πλζέν. Ωρε γκολάρα. Ο Άρης θα κάνει κανονικά μεταγραφές ενώπιση τη νέα σεζόν. Αναστολή τη απαγόρευση. Προκλητικό ρεπορτάζ. Προκλητικό είναι, λες. Όχι, ρε, φανταδόρικο. Έτσι το λέω. Τη Δευτέρα η απόφαση για την αναδιάρθρωση. Ποια αναδιάρθρωση? Δεν θα γίνει καν. Ποια αναδιάρθρωση? Απαγορεύεται η αναδιάρθρωση. Θα είναι παράνομη η αναδιάρθρωση. Πάνε να φυτέψουν, λέει Κώστα, να σώσουν την Ξάνθη και να βάλουν και τον Απόλλωνα και να παίξουμε 15. Κάτι τέτοιο πάει ναι, να περάσει. Ναι, κάτι θα γίνει. Ναι. Ο Ξαβιέρ Σαββιέρ. Τον Πανιόνιο. Έπεσε. Γεια σας ο Πανιόνιος. Κρατήστε και τον Πανιόνιο, παιδιά. Πρίμα. Ντροπή είναι αυτό. Όχι, η προκήρυξη προβλήθηκε μπαράζ. Να παίξουν μπαράζ. Ραμπάζ. Ραμπάζ να παίξουν. Λοιπόν, άρα θα το κάνουμε τη Δευτέρα αυτή την ψηφοφορία. Ναι, να την κάνεις. Σοφία Αλατζά, Δώρα Παντέλη, Ζωή Δημητράκου, Χριστίνα Βραχάλη. Τρεις ώρα ότι πρέπει και να κάνεις. Λίλα. Κουντουριώτη. Κουντουριώτη. Δεν την ξέρω όμως πολύ τη Ζωή. Πρέπει να τη βάλεις φωτογραφίες. Καλά τη Ζωή, δεν ξέρω. Στο Μέγκα βγαίνει, ρε φίλε. Κομπή για γυμναστική κάνει. Δεν βλέπουν οι παοξίδες Μέγκα. Μόνο Open. Άρα τη Βραχάλη. Σοφία την ξέρουν από εδώ. Επειδή είναι από εδώ πάνω, από δικιά μας, από εδώ ξεκίνησε. Όλοι θα ξέρουν τη Λίλα εγώ και θα... τη Βραχάλη. Η Λίλα όταν μπήκε στο γήπεδο του Άρη φωνάζαν το όνομά της. Αποθεώθηκε η Λίλα. Όχι ρε εσύ. Αφού το έβαλε στο Instagram μόνη της. Σίκερ Γιασάκητς, έχουμε συμφωνήσει με τον Άρη. Με τον Μπάρι, δηλαδή τον πρώην Άρη. Ναι. Φωνάξαν το όνομά της. Και λέει είναι απίστευτο αυτό που ένιωσα στο κλειάνθι. Φώναζαν δύο Λίλα, Λίλα και τέτοια. Σιγά ρε φίλε. Σάλιο ρε παιδιά. Σάλια μάλια, βλέπουν γυναίκα κτλ. Εντάξει. Εντάξει, ωραία είναι η Λίλα. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Και σαν παρουσία είναι ωραία και σαν κυρία είναι ωραία. Και εμείς αξιολογούμε απλά το ωραίο και δημοσιογραφικά, έτσι. Και μπορεί και να σέπισα με όλα αυτά, πιστεύω. Όχι. Ποτέ. Λοιπόν. Η Λίλα έχει κάνει το επικό, δουλεύει στη Νόβα, πάει και λέει στο Αριανάκι, βλέπεις Νόβα, τι βλέπεις και, ναι, και λέει, όχι, όχι. Μόνο ούτε. Δηλαδή. Και αυτοί το παίζουνε. Ήταν live. Live ήτανε. Live ήτανε. Δεν ρωτάς ρε φίλε. Είναι λάθος ερώτηση. Δεν ρωτάς. Αν βλέπεις Νόβα, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος,
Όπως είπε, όχι. Όχι, και όχι, δεν είπε μόνο όχι. Είπε όχι μόνο τε. Τον αντίπαλο κιόλας. Δηλαδή δεν είπε όχι, δεν βλέπω, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, και να του πεις εκείνη τη στιγμή, εντάξει, να πάρεις να δεις. Μόνο τε. Λοιπόν, αποτέλεσε τιμή για τον ΕΣΑ και την Basket League και τη ΣΚΑΕ ότι η κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελοειδών ήταν κεντρικός χορηγός του πρωταθλήματος. Νιώθουμε ταυτόχρονα υπερηφάνεια για το γεγονός ότι η ΕΚΟ εμπιστεύεται τον ΕΣΑ και τη ΣΚΑΕ και το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ. Και είμαστε βέβαιοι ότι και η επόμενη φάση θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Προς απογοήτευση όσο μεταδίδουν πληροφορίες και ρεπορτάζ που ουδε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα. Τι είχε, ξαναπες το. Συνεχίζουμε να δυναμικά να στηρίζουμε το κοινό μας όραμα για τον μπάσκετ και την κοινωνία και να φέρουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο κοντά μας. Χθες γράφηκε ότι επιχωρεί η ΕΚΟ από βασικός χορηγός του πρωταθλήματος. Α. Και η σημερινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ λέει: Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δολατσόπουλος ευχαριστούν θερμά την ΕΚΟ για την εξαιρετική συνεργασία την περασμένη σεζόν, ενώ ήδη το ΔΟΥΣΥ του ΕΣΑΚΕ μαζί με την ΕΚΟ σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο της συνεργασίας και το πλαίσιο της συμμετοχής της χορηγικά στην Basket League. Αποτέλεσε τιμή και η επόμενη φάση θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία προς απογοήτευση όσων μεταδίδουν πληροφορίες. Με λίγα λόγια, επιβεβαιώνει ότι ήταν βασικός χορηγός. Anyway. Κατάλαβα. Anyway. Λοιπόν, αυτά από την ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ. Είπαμε χθες ότι έγινε η συνεδρίαση στην οποία, όπως όλα δείχνουν, θα δικαιωθώ πολύ πανηγυρικά σε αυτό που είπα ότι το Σεπτέμβριο και αν, και ξεχάστε τα αυστηρά κριτήρια, Χρύσανθε, θα το περάσουν αλλιώς και τα λοιπά και όταν νομοθετηθεί. Λοιπόν, αρέσει ο Γιαννούλης στην Πολώνια, Χρύσανθε. Να πάμε. Γιαννούλης, ο Γιάννης. Ο Δημήτρης Γιαννούλης του ΠΑΟΚ. Καλά. Αυτός αρέσει. Αρέσει. Εδώ και δύο χρόνια αρέσει στην Πολώνια, στην Τωρίνο, στη Μαρσέη. Μπάσκετ τον πουλήσουμε. 5, 6, 7. Τον έχουν βγάλει την πραμάτια και τον δείχνουν παντού. Τον προτείνουν παντού. Μπάσκετ τον πουλήσουμε. Τάχα μου έρχονται τα εκατομμύρια. Εντάξει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν. Άλλο ωραίο. Άκου τώρα. Η FIFA που λέγαμε μα FIFA. Την είδη αυτή δεν την είπαμε χθες, Χρύσανθε. Ναι. Ο Τζιάννη Φαντίνο. Πρόεδρος της FIFA, ναι. Πες το ξανά. Είναι στο επίκεντρο ποινικής διαδικασίας εναντίον του για θέματα διαφθοράς. Ψέματα. Αποκλείεται. Όπως και ο Πλατινί, ναι, παλιότερα. Και τώρα ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, κατά τα άλλα η FIFA μας κουνάει το δάχτυλο ότι χρωστάμε οι ομάδες στους παίκτες, αλλά η ηγεσία είναι όλοι ένας και ένας. Για μένα η κατάσταση είναι απλή, λέει ο Μπλάτερ. Για την υπόθεση Ιφαντίνο, πρέπει άμεσα να συνεδριάσει η Επιτροπή Ηθικής. Άκου τώρα. Ναι. Επιτροπή Ηθικής. Και να αποφασίσει την αποπομπή του Ιφαντίνο, δήλωσε ο κύριος Μπλάτερ. Να σημειωθεί ότι η FIFA είναι σε κόντρα με τον Μπλάτερ, καθώς η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητά την επιστροφή 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, τα οποία ο Μπλάτερ έδωσε στον Πλατινί το 2011, εξαιτίας του οποίου αφότερα τιμωρήθηκαν το 2015 με αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και μετά μας λένε ότι δεν πληρώσατε τον... το συστόν. Ναι, το συστόν με 70.000 ευρώ. Ακριβώς. Και αυτοί λένε, ας πούμε, έδωσε ένα στον άλλον 2 εκατομμύρια δώρο. Έτσι βγαίνουν και κάποιες αποφάσεις, Κώστα. Οι παραγουάνοι ξαφνικά θυμούνται ότι αλλάζουμε το κανονιστικό πλαίσιο κτλ. Ναι. Και μας λέει η FIFA μετά ότι έχει και επιτροπή ηθικής. Σαν να λέει δηλαδή ότι υπάρχει ανηθικότητα, άρα πρέπει να κάνω μια επιτροπή. Σαν να παραδέχεται δηλαδή ότι. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν. Πέφτει από τα σύννεφα. Ναι. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα. Ναι. Κοκαίνη στη Μύκονο. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Όχι, στη Μύκονο, ρε, παιδιά, τίποτα. Να υπήρχε κάτι τέτοιο. Κατά λάθος, περαστική θα ήταν απ' έξω. Έτσι. Αυτό που πιάσανε όμως πρέπει να ήταν πολύ άσχετο ο καημένο. Να πιάσα μόνο αυτόν. Τον δώσανε. Ναι. Να το Θεσσαλονίκη είναι το τέτοιο. Το γάμος. Α, γι' αυτό είχαμε 6 κρούσματα. 10 κρούσματα. Σήμερα. Στους αμπελόκηπους. Εκεί ήμουνα χθες. Ρε αγόρι μου. Εκεί που με στείλατε, Χρύσανθε. 12. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Βλάκες. Εκεί ήμουνα χθες. Όχι στο γάμο όμως. 150 άτομα το περασμένο Σάββατο, 25 Ιουλίου, στο γάμο. Θα βγουν τώρα τα Γλέντι. Θα βγουν τώρα τα δείγματα. Α, εντάξει όμως. Τι. Από τις 150, 12 σημείωσαν είχαν συμπτώματα, τα 10 βρέθηκαν θετικά. Ωραία. Γι' αυτό είναι τα 7. Ναι.
Ασυμπτωματικά. Οι τρεις πήγανε στο Παπα-Νικολάου, οι άλλοι 7 ήταν πάντα σπίτι στην τάξη. Στο Παπα-Νικολάου, να τρέχει η Μέρκελ. Οι οποίοι βγάζουν στο Παπα-Νικολάου. Ναι, στο Παπα-Νικολάου. Μεταφέρθηκαν στο Παπα-Νικολάου. Στο καλύτερο νοσοκομείο της Αμερικής. Και ως με τις πιο ωραίες τις δικοθεραπεύτριες. Τη κλειτώνεις. Να τα πείτε αυτά, ζαλιάριδες. Να τα πείτε, να μην λέτε μόνο τα άλλα. Να τα πείτε ότι τα λέμε. Στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού. Ναι, για πες για τα. Τώρα πάω για ναι, όντως. Πες το. Όλο το λεπτό και με βρίζει. Λέω, τώρα σε λίγο θα βρέξει. Άσε μας και εσύ. Λοιπόν, για πες. Και αύριο βγαίνουν, λέει. Αυτή. Συγγνώμη, τώρα πες ότι εγώ είμαι θετικός. Τι γίνεται τώρα? Πας εκεί πέρα, σε εξετάζουν. Βήχω, κάνω ράνο, έχω πυρετό. Πόσο ήπια είναι τα συμπτώματα που έχεις. Βήχω, κάνω ράνο. Το πιο σύνηθες πλέον. Ναι, να μην έχεις. Είναι όχι. Αυτή την εποχή, άμα δεις, ναι. Ακόμα και τα κρούσματα. Μάλιστα. Νοσηλεύονται 1 στους 100. Δεν έχει πολύ ήπια συμπτώματα γιατί διώχνουν, δεν έχει ναι. κρύο, ρε φίλε. Μήπως τους διώχνουν, ναι. Όχι, ρε Κώστα, δεν έχει κρύο. Σου λέει πάνε σπίτι και κάτσε. Δεν έχει κρύο. Αλλά έτσι πέθανε η άλλη στην Καστοριά. Τέλος πάντων. Όχι, ναι, με κρύο πέθανε. Συνέχισε. Άλλη. Δεν έχει κρύο για να δημιουργηθεί η όλη. Είναι στην Ελλάδα, λέμε. Ναι, ναι. Άλλωστε. Στα... Το τραγούδι είναι, δεν το Smith... Δεν έχει κρύο στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο εκείνο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στη ΣΜΕΘ έχει 8 άτομα. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα βγαίνουν συνέχεια, δεν μπαίνουν στη ΣΜΕΘ και. Ναι. Αλλά 8 και... άτομα στην εντατική με το πείτε ότι του παπά τώρα σε σχέση ακριβώς. με τι γίνεται στον κόσμο. Και γίνονται καλά. 1600 νεκροί έχει γίνει. Έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ καμιά 200 άνθρωποι. Μισό λεπτό. Εγώ σε ρώτησα άλλο. Έχω αυτά τα κρούσματα και. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, σου λέει είσαι και είσαι θετικό. Σε βγάζει από μόνο κτλ. Σε ρωτάνε πού ήσουν, τι έκανε, ποιοι άλλοι κτλ. Συνήθως σου λέει έλα και η οικογένεια να δούμε και σε αυτού κτλ. Κάνει τα τεστ και ανάλογα. Ήμουν στο Ιβανόφιο και πούλησα 1600 διαρκείας. Και έδωσα τα διαρκείας στα μεταχέρια χέρια μου. Χέρια με χέρια, ναι. Χάδια φορούσατε. Όχι. Όχι. Ωραία, συλλάβετε τον κύριο. Και πρόστιμο. Και πρόστιμο κτλ. Παρ' όλα αυτά, αν έχει ήπια που έχει ήπια τέτοια, ναι. Πα σπίτι σου. Βήχω, έχω πυρετό. Αν έχει πυρετό, κάθεσαι για νοσηλεία. Αν έχει πυρετό. Ποια τα ήπια. Βήχα, βήχα, ναι. Σε χατσού και τέτοια. Ναι. Πηγαίνει και σε 2-3 μέρε είσαι καλά. Κάθεσε βέβαια καραντίνα αρκετές μέρες. Κανταρίνα. Κανταρίνα. Δύο εβδομάδες. Ξαναπάς μετά και κάνεις τέτοια. Κάνεις το τεστ πάλι και τα λοιπά. Και okay, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πολύ δύσκολα ξαναπιάνεις μετά. Ξαναπιάνεις λένε μπορεί, μετά. Ναι, αλλά δύσκολα. Τελειώσαμε. Δεν θα έχουμε ζητήματα. Πρέπει να πάω στο συμβολιογράφο. Λοιπόν. Αν είχα περιουσία. Ο τεχνικός διευθυντής της Sturm Graz, λοιπόν, Ανδρέα Σίκερ, μιλώντας στην Crown At. Ναι. Ο Εμμάνουελ Σάκητς ετοιμάζει βαλίτσες του. Η μεταγραφή του είναι τελειωμένη υπόθεση. Μάλιστα. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά, έχουμε συμφωνήσει με την ομάδα, εννοεί τον Άρη, αλλά δεν έχουμε ακόμα την έγκριση της FIFA. Αυτός προφανώς τις δηλώσεις έκανε χθες. Καταλαβες. Άρα ρωτάνε και αυτοί. Αν μπορούμε Κώστα, να δώσουμε τον παίκτη εκεί. Πώς θα γίνει η μεταγραφή, αφού δεν είναι ανοιχτό το TMS. Δεν ρωτάνε. Το TMS σήμερα ανοίγει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει πλέον θέμα λοιπόν με τη FIFA. Και οι μεταγραφές θα γίνουν κανονικότατα. Άρα είναι μια επιβεβαίωση. Άρα είναι μεταγραφή, Κώστα. Ο Σάκητς είχε συμβόλαιο. Πλερουά. Άρα πλερουά. Η πλερουά έχει γλίτωσε τίποτα λεφτά. Τώρα δεν ξέρω τι είδους συμφωνία έκανε η ομάδα. Ναι, εντάξει. Πάντως είναι μεταγραφή. Και δεν είναι παραχώρηση ελεύθερος. Έτσι. Λοιπόν, μεταβολή του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα του Σαββάτου 1-8 μέχρι και Κώστα. Το απόγευμα της Κυριακής. Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανόν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν από τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου 1-8 μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τίποτα δεν γίνει. Στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική, στις Σποράδες, Στέριο, στην Ανατολική Θεσσαλία και στη Βόρεια Εύβοια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία. Θα σημειώσει πτώση το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύχρονο. Και την Κυριακή σε όλη την υπηρετική χώρα και στο Βόρειο Αιγαίο. Κάτσε να δω, πολύχρονο. Εντάξει, με λίγα λόγια μας λέει ότι λίγο θα αυτό και μπορεί να βρέξει και θα ρίξει λίγο χαλάζι. 37 λέει και το πολύχρονο. Και ό,τι να είναι. Και ο άλλος τώρα με παίρνει ενώ έχουμε εκπομπή όταν μιλούν οι εκπομπή. Λοιπόν, μου το κλείσει. Του το κλείσα μάλλον. Να πούμε ότι από Δευτέρα, Χρήστα, θα πρέπει να κάνεις ανακοινώσεις. Ή θα τις κάνει ο Γιώργος.
Να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Σήμερα ο Γιώργος θα τα πει. Ο Γιώργος θα πει το. Ναι, εντάξει, εγώ τον ακούω. Να κάνουμε. Πώς θα σκούσεις 3 ώρα. Το είπα. Εμείς θα κάνουμε την. Θα ανακατευτεί λίγο το πρόγραμμα. Η εκπομπή θα είναι έκτακτη. Θα έχουμε Στέργιο εμείς τη Δευτέρα κανονικά. Ναι. Εδώ 12 η ώρα. Εγώ θα κάνω στο τρίποντο. Όχι στο πέναλτι. Στο τρίποντο. Καλό. Κάποτε έκανες μια στήλη που έλεγε τρίποντα και. Πολύ ωραία. Και καρφιά και τρίποντα. Τρίποντα και έρμπολ. Μπράβο, ναι. Και μπράβο, είχα... Χρυσαθέ. Έτσι. Το θυμήθηκε. Έτσι. Τρίποντα και έρμπολ. Αυτές είναι στήλες. Και εγώ είχα μια στήλη στην Αθλητική Μακεδονία Στράκηση πριν από 23 χρόνια. Τσαλτιμάκια. Τα τσαλτιμάκια. Από το τσιλικάκια. Τσαλτιμάκια. Έλεος. Δηλαδή πραγματικά. Ο συγχωρεμένος ο Στέλιος τι έχει δει, ρε, ναι, φίλε. Όντως. Που γράφαμε σε χαρτί, παιδιά. Έτσι, σε χαρτί. Τώρα που μπαίνετε στα iPhone, ναι, και στα Samsung. Που θέλετε να γίνετε όλοι δημοσιογράφοι, ναι, καταρχήν. Γράφαμε σε χαρτί και τα έστελνε η Ντίνα με φαξ. Ναι. Και έλεγε η ώρα 12 το βράδυ. Ακόμα, ρε, δεν έστειλε αριποδόσφαιρο. Κωστάκι, γλίγορα, γλίγορα. Έτσι έλεγε ο Στέλιος. Λοιπόν, και η άλλη στήλη μου λεγόταν ο Δός Ιβάνοφ. Πού να τα σκεφτούν αυτά. Και φυσικά ξέρει ότι είμαι ο νονός της έκφρασης τα βλέπω όλα μπλε. Φυσικά. Την κάναμε στήλη. Με τον, η μπύλια στο κίτρινο. Με τον Μάκη. Η μπύλια στο κίτρινο. Το Μετροσπορ. Η μπύλια στο κίτρινο. Τα βλέπω όλα μπλε, είναι δικό μου. Δεν ξέρεις το έχω καταχειρώσει. Πόσοι τίτλοι του Μετροσπορ Κώστα έχουν βγει σε εκείνο το γραφιάκι. Όντως. Η μπύλια στο κίτρινο, στάζει πιπέρι. Και το χειρότερο είναι ότι ξέχασα τα τρίποντά μου εκεί και. Έγκλημα. Έγκλημα. Γιατί τα πήγε εκεί. Έγκλημα. Εγώ τα άφησα στο υπόγειο και θα φάγανε κατσαρίδες. Έγκλημα. Τρίποντα. Όλα. Τρίποντα. Σκορ και ρεκόρ που έβγαζε ο Σωτηρακόπουλος ένα περιοδικό κάθε Παρασκευή. Ελπίζω ο φίλος μου ο Βασίλης να τα πήγε κάπου ή τέλος πάντων, ναι, κάπου, ναι, να τα χρησιμοποιήσει. Ελπίζω να μην τα πέταξαν. Ποιος Βασίλης. Ο Κλαδάς τα έκανε για σάντουιτς τέτοια. Λοιπόν, θα τα πούμε Δευτέρα με νέο πρόγραμμα. Τι ωραίες πατάτες έκανε ο Αντώνης, ρε φίλε. Αντώνη, έχεις όλα τα ψυγεία ανοιχτά. Πέφτουν τα ρεύματα. Αντώνη, φέρε μια πατάτες, ρε φίλε. Πρέπει να έχει φάει ο Κυριάκος, ο Κυριάκος με τον κύριο Σάβα. Θυμάσαι. Πρέπει να έχουν φάει πάνω από 50 κιλά τηγανιτές πατάτες. Μία-μία με το χέρι της πατάτες, εκείνες τις αρμαθιές. Αντωνάρα, είδα την Αλίκη πριν λίγο. Γερή να είναι, γερή να είναι. Η Αλίκη είναι και ο Αντώνης είναι η μόνη που με περάσανε, Κώστα. Πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά, ναι. Γερή να είναι και τα παιδιά τους. Και όλα περάσαν πολλά. Και όλα χρόνια. Τα παιδιά εκεί στο Μετροσπόρο ήμασταν πάρα πολλά χρόνια και μαζί. Όλα τα παιδιά βεβαίως. Έτσι, ο Κώστας πιο πολλά. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, Δευτέρα πάλι. Ναι. Εσύ, Χρήστα, δεν θα είσαι. Όχι. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ο Στέργιος θα είναι. Ο Στέργιος θα είναι Δευτέρα. Στις 12 με την και Τρόικα. Και μετά από την. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Από την Τρίτη έχουμε full πρόγραμμα με προετοιμασία ΠΑΟΚ με συνεχή συνδέση με πύλιο κτλ. Την Τρίτη ανεβαίνουν Σταύρος και Στέργιος. Άρα Τρίτη εγώ θα έχω να βγάλω 3 ώρα. Θα έχεις βέβαια. Θα βγαίνει και Σταύρος και Στέργιος σε διαφορετικές εκπομπές. Ούτε ένας. Θα βγαίνουν κανονικά. Δεν βγάζω κανέναν. Τον Κόλκα θα βγάζεις εσύ. Ούτε ένα. Εσύ θα βγάζεις Κόλκα. Έτσι έχει βγει το πρόγραμμα. Κόλκας. Και. Έχει φιλικά. Και δύο φιλικά θα έχει κανονικότατα βέβαια. Τι ώρα, 3 και 5. Πού να ξέρω τι ώρα. Θα στα πει ο Σταύρος. Και από τις 13 του μήνα, ναι, ναι, θα έχει προετοιμασία και ο Άρης. Νίκος Παπαδόπουλος παρών κανονικά. Ο Λίμπερο θα είναι παντού. Και πέντε του μηνός που θα έρθει ο παίκτης, ποιος θα πάει να τον πάρει. Εσύ. Ποιος θα κάνει πού θες, πού θα ο είναι. Ο Μπαϊράμης. Πού θα είναι ο παίκτης. Στο αεροδρόμιο. Κοντά θα είμαι, θα πάω. Εσύ. Ναι, ποιο θες. Ποιος έρχεται, ο Σάξ. Όλοι έρχονται. Εντάξει, φίλε. Τρεις η ώρα θα έρθουν, 3 και 5. Ναι. Τρεις και ένα. Εσύ δεν βγάζετε εισιτήρια. Θα τους βγάζεις 5 η ώρα να έρχονται. Βγήκανε, τώρα ήδη έρχονται. Ο ένας εντωμεταξύ έρχεται με καράβι. Το πιστεύεις αυτό. Καράβι. Με καράβι. Ο Ντάνιελ είναι στην Ιταλία. Και έρχεται Αγκώνα Ιγουμενίτσα. Κορονοϊός. Εντελώς. Και τώρα, άντε πες έρχεται. Δεν πρέπει να τον πάρουμε. Όχι. Από την Ιγουμενίτσα. Όχι, όχι, 14 τέτοια. 14 μέρες εκεί. Ιγουμενίστα. Από την Ιγουμενίστα. Έρχεται ακτοπλοϊκός. Δεν γίνονται αυτά. Άρα αυτός έμεινε στον κορονοϊό, έμεινε κολλημένος εκεί. Προφανώς. Που πέθαναν χίλια άτομα τη. Σταμάτα, βρε Γκαντέμι. Και τον φέρνει αυτόν εδώ πέρα. Σταμάτα την παιχτάρα με τα ράστα, σα κάνει γιογιό όλου. Για να μα κάνει γιογιό, Κώστα, πρέπει να παίξουμε. Δεν είναι βέβαιο ότι θα παίξουμε. Θα παίξουμε, το ξέρω. Θα παίξουμε, αλλά πώ θα παίξουμε. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε, συνεχίζουμε. Κωστής Τσατσαρός. Ποιο αυτό ο Τσατσαρός αμέσως τώρα. Έτσι. Όλη η ομάδα του Λίμπερο θα είναι σε εγρήγορση, ακόμη και αδιούχοι, εννοείται. Εννοείται. Να του ευχηθούμε καλή ξεκούραση. Εμεί θα είμαστε εδώ για να.
γεμίσουμε τις ώρες σας με όμορφο τρόπο και αθλητικό. Έτσι. Και... έχει, θα έχει πολύ πράγμα. Θα έχει μεταγραφές. Τώρα έχει, το καλύτερο είναι τώρα. Θα έχει. Πάντο Αύγουστος είναι η καλύτερη εποχή. Έτσι. Λοιπόν. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια.